Σπάσιμο, ε. Άσε τους βλακίτσες. Πες μου τι να κάνει. Πάρε στο 11888 για κλειδαράδες, ηλεκτρολόγους. Και όλα τα τεχνικά επαγγέλματα. Ε, ναι. Έτσι. 11888, σούπερ αριθμός. Αυτό το Σάββατο στην αγορά, Βάγια Κοντίος. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, ένα συλλεκτικό CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Μαζί Economist, ο κόσμος το 2016. Οι προβλέψεις για τη νέα χρονιά. Αρθρογραφούν Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Αναστασιάδης, Κριστίν Λαγκάρτ. Και Rabbits, τα φοβερά κουνέλια ξαναχτυπούν. Αποκλειστικά στην αγορά, ο δεύτερος κύκλος της αγαπημένης παιδικής σειράς. Αυτή την εβδομάδα, άλλο ένα DVD με 6 νέα επεισόδια. Αυτό το Σάββατο, μην χάσετε την αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμη της αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Στα λιμάνια. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club και Κυβωτός Ονείρων. Πάμε, πάμε τα μπουζού. Μια συλλογή αφιέρωμα στο καλό ελληνικό τραγούδι. Πάμε, ακόμα σ' αγαπάω. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Ο Μπρους Γουίλις και η Σιγκούρνι Γουίβερ σε μια καταιγιστική περιπέτεια. Ακόμη, ιστορικά θέματα, ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Μην αργείς. Για ό,τι και αν χρειαστείς, πάρε στο... Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί ζωντανά στο Star και στο ενικός.gr Δευτέρα βράδυ για να κουβεντιάσουμε στον ενικό όλες τις πολιτικές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος. Μετά από αρκετό καιρό είναι η αλήθεια, έχουμε σήμερα ένα καθαρό αίμο, να το πω έτσι, πολιτικό πάνελ για να κουβεντιάσουμε για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Υποδέχομαι στο στούντιο του Star τον κύριο Γιώργο Βαρεμένο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτο αντιπρόεδρο της Βουλής. Καλωσορίσατε. Δεύτερος αντιπρόεδρος. Καλωσορίζω τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος από σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια και καλό ρίζικος. Καλωσορίζω την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, την εκπρόσωπο τύπου των Ανεξαρτήτων Καλησπέρα. Ελλήνων, του άλλου κυβερνητικού κόμματος. Καλωσορίζω τον κύριο Νίκο Σοφιανό, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλωσορίζω τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ.
Καλωσορίζω την κυρία Αντιγόνη Λιμπεράκη, καθηγήτρια οικονομικών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και στέλεχος του Ποταμιού. Καλωσορίσατε. Καλωσορίζω τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Γιώργο Καρά. Καλωσορίσατε, κύριε Καρά. Καλώς σας βρήκα. Και καλωσορίζω επίσης τρεις καλούς συναδέλφους μου. Τον κύριο Ανδρέα Πετρόπουλο από την Αυγή. Καλωσορίσατε, κύριε Πετρόπουλε. Την κυρία Πινελόπη Γαβρά και την κυρία Κάτια Μακρύ. Τη δική μας Κάτια Μακρύ. Καλωσορίσατε όλοι. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η απόψινη συζήτηση, διότι έχει σωρευθεί, να το πω έτσι, πολύ συλλεκτρισμός στην πολιτική σκηνή, ιδίως με αφορμή το ασφαλιστικό που έχουμε μπροστά μας, αλλά και το αγροτικό. Και τώρα το απόγευμα φούντωσε πάρα πολύ, ιδίως στο διαδίκτυο, η συζήτηση για τους διορισμούς. Πώς γίνονται οι διορισμοί επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής. Με αφορμή ένα δημοσίευμα του πρώτου θέματος για τους συγγενείς του γραμματέα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι διορίστηκαν σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και για τους οποίους διορισμούς υπήρξε οξία αντίδραση και μεγάλη συζήτηση, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δημιουργήσει την αίσθηση τα προηγούμενα χρόνια ότι είναι απέναντι σε αυτήν την πάγια πολυετή πρακτική των κομμάτων εξουσίας και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ επί πολλές δεκαετίες στη χώρα, επικαλούμενος ηθικό πλεονέκτημα. Τι γίνεται τώρα? Κάνετε τα ίδια κι εσείς? Καταρχάς δεν πρόκειται για διορισμού στο δημόσιο, κατά κύριο Λεξέν, έτσι να το διευκρινίσουμε. Για διορισμού στο δημόσιο πρόκειται, όχι, αλλά όχι για μόνιμους. Είναι μετακλητές θέσεις. Οι οποίοι, όσο είναι κάποιος βουλευτής ή υπουργός, μπορεί να είναι και αυτοί εκεί δίπλα στο βουλευτή ή στον υπουργό. Αυτό που με ρωτήσατε το γνωρίζω πολύ καλά και σε βάθος. Αυτή η απάντηση είναι που έχει δοθεί. Διορισμοί για να γίνουν στο δημόσιο και βούληση να υπάρξει που δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δυνατότητα. Έτσι δεν είναι? Και αν υπάρχει μια κατάκτηση στο σύστημα, είναι η αντικειμενική μοριοδότηση μέσω του ΑΣΕΠ. Μόνο έτσι γίνονται πλέον διορισμοί στο δημόσιο. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θέλω να παρελθοντολογήσω, είναι γνωστό πώς διωγγώθηκε και με ποιους τρόπους το δημόσιο, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, κύριε Γιατρονικολάου, όπου υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης, είτε για προσλήψη ή οτιδήποτε άλλο, ακόμα και για προέκταση κάποιων συμβάσεων έργου, ξέρω ότι λόγω πείρας οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το μαθαίνουν πρώτοι και το αξιοποιούν αντιστοίχως. Δεν θέλω να ανοίξω όμως μια τέτοια κουβέντα, γιατί είναι αντιπαραγωγική και δεν προσφέρει τίποτα στη χώρα. Θεωρώ όμως ότι είναι υπερβολή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει διορισμούς. Η κουβέντα έχει ανοίξει εκ των πραγμάτων. Όταν, για παράδειγμα, δημοσιεύεται ότι πρόεδρος οργανισμού γίνεται σύζυγος βουλευτού ή τα εξαδέρφια και οι συγγενείς παίρνουν θέσεις που αμείβονται από τον κρατικό κορβανά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρω, για παράδειγμα, γίνεται λόγος για κάποιο συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι ένα στέλεχος πολιτικό και κομματικό, με μεγάλη πορεία και διαδρομή, και θα ήταν παράξενο να μην αναλάβει μια θέση η οποία είναι αντίστοιχη του αντικειμένου με το οποίο ασχολούνταν τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν θεωρώ ότι σώνει και καλά. Εγώ δεν μίλησα γι' αυτό όμως. Μίλησα για τους συγγενείς που ακούγεται ότι διορίζονται στο δημόσιο τομέα. Εγώ νομίζω... Δεν μίλησα για το Γενικό Γραμματέα στον οποίο αναφέρεσαι. Εγώ νομίζω ότι ο θόρυβος που έχει προκληθεί είναι αναντίστοιχος. Κύριε Γεωργιάδη, τι λέτε? Ομιλητεύσε, κύριε Βαρεμένος. Ας δεχτούμε ότι αυτός ο Γενικός Γραμματέας έπρεπε να πάρει αυτή τη θέση γιατί ήταν ειδικός. Έγινε συζήτηση γιατί διορίστηκε και η σύζυγός του στο γραφείο του κυρίου Σπρίτζη. Πριν από 4 μέρες. Εντάξει, να δεχθώ αυτό που είπε ο κ. Βαρεμένος, ότι ο κύριος αυτός είναι ο μοναδικός που και ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει τη θέση του Γενικού Γραμματέα, και είναι τυχαίο ότι είναι εξάδελφος του κ. Τσίπρα και ότι λέγεται Γεώργιος Τσίπρας. Είναι τυχαίο. Τώρα, και η σύζυγός του να διοριστεί ήταν η μοναδική. Κύριε Χατζηνικολάου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Χατζηνικολάου, μας μιλήσω ειλικρινά. Εάν εγώ, όταν ήμουν εγώ υπουργός Υγείας, εάν μαθαίνω ότι η Ευγενία Μανολίδου διοριζόταν μετακλητή σαν υπουργείο, τι θα γινόταν στην Ελλάδα, τι θα μου λέγατε? Αυτό που λέω με το ΣΥΡΙΖΑ είναι κανόνας. Δηλαδή, τη μία εβδομάδα μιλάμε για τον σύζυγο της κυρίας Καφαντάρη,
ο οποίος διορίζεται πρόεδρος σε έναν οργανισμό ο οποίος δεν είχε και αντικείμενο για τον αγωγό αερίου. Και γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Άνευ αποδοχών. Το άνευ αποδοχών το είπε μετά τη φασαρία. Όχι, δήλωσε. Στην επιτροπή που πήγε δεν είπε άνευ αποδοχών. Μετά τη φασαρία που προκλήθηκε, έκανε δήλωση για παρετούμε των αποδοχών μου. Φυσικά έχει όλα τα άλλα ωφέλη της θέσης. Αλλά και το άνευ αποδοχών έγινε μετά τη φασαρία. Και αφού έχει γίνει αυτή η φασαρία, δεν περνάνε τέσσερις μέρες και μαθαίνουμε ότι η κουνιάδα του κυρίου Τσίπρα διορίζει το γραφείο του κυρίου Σπρίτζη. Εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι τα κόμματα που κυβέρνησαν κατά το παρελθόν είναι αθώες περιστερές. Προφανώς δεν είμαστε. Αλλά από την άλλη, νομίζω και το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα, το οποίο υποτίθεται ότι είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάπου εδώ τελειώνει και πάμε παρακάτω. Όχι. Υπάρχει ένα άγχος για να αφαιρεθεί το ηθικό πλεονέκτημα από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν ήθελα να πάει εκεί η κουβέντα, ειλικρινά σας λέω. Εδώ που βρισκόμαστε θεωρώ ότι υπεραγωγική. Αλλά έλεος, μιλάμε για την αντίστοιχη Ευγενία Μανουλίδου του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, όταν στη Νέα Δημοκρατία. Παρακολουθήσω μια δημοκρατική διαδικασία, εναλλάσσονται στην ηγεσία δύο οικογένειες για 40 χρόνια. Μα τι και αυτό δεν θεωρείται διορισμός, δεν θεωρείται οικογενειακή. Θα απαγορεύσω πολύ να ψηφίζουν, άλλο. Έτσι, δύο οικογένειες εναλλάσσονται τα τελευταία. Αυτό που λέτε καμία σχέση με αυτό που συζητάμε. Επιτρέψτε μου, δεν σας διέκοψα. 404.000 άνθρωποι ψήφισαν. Κύριε, και το συγκρίνουμε με διορισμούς. Επιτρέψτε μου. Εγώ λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει λειψανδρία. Έχει λειψανδρία. Δεν μπορεί να αναδείξει τα τελευταία 40 χρόνια κάποιον νέον. Στην πολιτική κονίστρα και δει στην αρχηγία. Και αυτό δεν είναι οικογενειοκρατία. Είναι εξορκισμός της οικογενειοκρατίας, που είναι η επιτομή της οικογενειοκρατίας. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αν θέλουμε τώρα να πάμε την κουβέντα εκεί, τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται, και μάλιστα ποιο είναι το παράξενο. Ποιο είναι το παράξενο. Παράξενο. Πάντως εδώ. Εντελώς φυσιολογικό. Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι μόνο η επιτομή της οικογενειοκρατίας, είναι το γεγονός. Ότι η επιτομή της οικογενειοκρατίας θεωρείται το νέο στην πολιτική κονίστρα. Αυτό τώρα πώς αυτό το βλέπετε με το διορισμό της, του συζύγου πώς το βλέπετε εσείς, παρακαλώ και πείτε το μισό σόι του κυρίου Τσίπρα που έχει διοριστεί στα Υπουργεία. Τι σχέση έχει, κύριε, κύριε Βαρεμένε, δεν θέλω να κάνω τέτοιου κουβέντα μαζί σα. Μα τι να γίνει, απευθύνομαι όμω. Θα την κάνετε. Κουβέντα θέλετε, δεν θέλετε. Πώς θα γίνει. Σα παρακαλώ. Θα αποφύγετε την κουβέντα. Δεν θα κάνω. Γίνεται να αποφύγετε αυτή την κουβέντα. Λέω το εξή. Η επιτομή της οικογενειοκρατίας εμφανίζεται στην Ελλάδα ως το νέο στην πολιτική ζωή. Δηλαδή, απευθύνονται στους τηλεθεατές, σε κανέναν άλλον. Αυτό πώς το εκλαμβάνετε εσείς. Πώς το εκλαμβάνετε εσείς. Μια φράση δεν διακόπτω, για να πάμε στα. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, γιατί έχει πανικό ο κύριος Βαρεμένος. Είναι πανικό. Κατανοητός. Τεράστιο. Με διακόψω όμως. Ο κύριος Τσίπρας εξελέγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή του έδωσε το δαχτυλίδιο ο κύριος Αλαβάνος, το οποίο μετά διέγραψε, σε μια σωκοματική διαδικασία 300 ονοματέων. Ο κύριος Μητσοτάκης εξελέγει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία με 404.000 ανθρώπους. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει εκλεγεί και δύο φορές πρωθυπουργός. Α, δεν μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ που είναι αρχηγός, συζητάμε τώρα. Πέρα. Όταν ο Μητσοτάκης θα εκλεγεί τρεις φορές πρωθυπουργός, τότε μου το λέτε αυτό. Και με 80% αποσυνέδριο. Να αφήσετε τώρα αυτά. Και με 80% κύριε Βαρεμένε, καταλαβαίνουμε την αγωνία σας. Είναι λογικός ο πανικός να τον έχετε, αλλά θα απαντήσετε τώρα γιατί διορίζει το ένα στη γυναίκα του άλλου στο δημόσιο. Θα το απαντήσετε, δεν το αποφύγετε. Γεωργιάδη, να σας πω δεν κάτι. Το αποφύγετε, κύριε Βαρεμένε. Λυπάμαι. Έχετε διορίσει όλο σας το σόι, ο καθένας στα υπουργεία. Έτσι. Λυπάμαι, ειλικρινά. Εγώ δεν έχω διορίσει κανέναν, κύριε Αξιόλ. Όχι, μην απεταχθεί τώρα, γιατί και εσείς δεν είστε αθώα του αίματος. Κοιτάξτε, κύριε Γεωργιάδη, Νέα Δημοκρατία. Είδατε, δεν μίλησα για εσάς από ευγένεια. Αν θέλετε, πέστε αυτό που έχετε να πείτε για να πάρετε και την άποψη. Όποιο μπαίνει στο διαδίκτυο ξέρει, κύριε Αξιόλ. Και το δικό σας φεύγει και των συγγενών σας και των καμένων. Για να τελειώσουμε. Τα έχω βγάλει ένα-ένα. Για να τελειώσουμε, αφήστε. Λοιπόν, αφού το προσωποποιείτε, θα δώσω και εγώ τις δέουσες απαντήσεις, διότι έχει αναφερθεί επί προσωπικού παρακαλώ, πλέον. Παρακαλώ, κυρία Χρυσοβελώνη, ελάτε, απαντήστε. Λοιπόν, προφανώς αναφέρεται ο κύριος Γεωργιάδης στο γεγονός ότι η κόρη μου υπήρξε. Στο δημοσίευμα ήταν για την κόρη σας. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, μάθετε λοιπόν ότι η κόρη μου από τον Αύγουστο έχει πάψει πλέον να ασχολείται, δεν βρίσκεται στο γραφείο του κύριου Καμένου. Επίσης ότι δεν την διόρισα εγώ όπως λεγότανε, διότι εγώ δεν θα είχα τη δυνατότητα ως απλή εκπρόσωπος που δεν είμαι ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, ούτε υφυπουργός να διορίζω. Ήταν προσωπική επιλογή του Πρόεδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι κακό συζητούμε, διότι εν πάση περιπτώσει είναι και μια κοπέλα η οποία έχει πτυχίο, έχει μεταπτυχιακό, δούλευε κανονικά το 8ωρό της. Και δεν νομίζω ότι καθόταν στο σπίτι και πληρωνόταν χωρίς να δουλεύει. Αλλά ναι. Αν μου επιτρέπει ο κύριος Χατζηνικολάου, θέλω να πω το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι τελευταίοι που δικαιούνται να ομιλούν για κάτι τέτοιο. Να σας θυμίσω τι συνέβαινε λοιπόν
στο γραφείο του πρώην Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης του κ. Μητσοτάκη και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, όπου είχαν διοριστεί ορδές μετακλητών. Ποιες είναι οι ορδές? Λοιπόν, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως είναι ότι η τωρινή κυβέρνηση μείωσε κατά ένα ποσοστό 25% τους μετακλητούς. Και επειδή, κύριε Χατζηνικολάου, εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά ο κόσμος που μας ακούει δεν το ξέρει, θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι οι τοποθετήσεις των μετακλητών λήγουν με τη στιγμή που θα λήξει η θητεία αυτό του Υπουργού Υφυπουργού ή με την διάλυση της κυβέρνησης. Όπως επίσης ότι ο κάθε υπουργός, υφυπουργός και γενικός γραμματέας θα πω, νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να έχει δίπλα του στο περιβάλλον του ανθρώπους της επιλογής του και της απολύτου εμπιστοσύνης του. Αυτό εσείς το αμφισβητείτε, κύριε Γεωργιάδη? Όχι. Ότι οι θέσεις, οι μετακλητές έχουν και κάποιο πολιτικό περιεχόμενο και επομένως ότι το κριτήριο μπορεί να είναι και κριτήριο εμπιστοσύνης. Εγώ το δέχομαι το κριτήριο αυτό. Το έχω υπερασπίσει στο παρελθόν, θυμάμαι και όταν ήμουν αντιπολίτευση. Ναι. Εγώ μιλάω τώρα για το ηθικό πλεονέκτημα. Όταν αυτό γινόταν τη κυβέρνηση του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Βαρεμένο και ο κ. Σοβελώνη, ήταν οι πρώτοι που βγαίναν και λέγανε, δείτε τι κάνουνε. Τώρα που το κάνουνε, κύριε Χατζηνικολάου, στον υπέρμετρο βαθμό. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι θα πάρει κάποιο μετακλητό υπάλληλο ένα που λέει τη εμπιστοσύνη του. Δεκτών. Αλλά προσέχει ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, αφού διορίστηκε ο ίδιος, να μην πάει και η γυναίκα του. Να μην δείχνει στην ελληνική κοινωνία μια ολόκληρη οικογένεια διορίζεται. Λοιπόν, ναι, κυρία Λιμπεράκη, ελάτε. Παρακαλώ. Ήθελα απλώς να πω ότι είναι λίγο λυπητερή αυτή η συζήτηση. Περισσότερο γιατί στο κάθε επιχείρημα έρχεται το αντεπιχείρημα ότι ο άλλος είναι χειρότερος. Και νομίζω ότι πρέπει λίγο να ξεφύγουμε από αυτή ζήτημα, την ιστορία, αυτό το ποιος είναι ο χειροτερότερος όλων. Γιατί πρέπει κάπως να περάσουμε στο με ποιο τρόπο θα γίνουμε καλύτεροι. Και να σας πω, καταλαβαίνω τη λογική των εμπίστων ανθρώπων. Βέβαια, ανήκω στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η εμπιστοσύνη μπορεί να έχει και σε μέλη που δεν είναι της οικογένειας, σε ανθρώπους που δεν είναι μέλη της οικογένειάς σου. Νομίζω ότι είναι βασική αρχή της δημοκρατίας και των ιδεών αυτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι περισσότερο κακό κάνουν στους ανθρώπους της οικογένειάς τους, όσοι τους διορίζουν, έστω και μετακλητούς, διότι πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες, ότι έχουν αξία. Και επειδή ο κόσμος κοιτάει, και επειδή μας είναι μια πολύ δύσκολη εποχή, και επειδή εκτοξεύονται οι καταγγελίες, θα περίμενα μεγαλύτερη ωριμότητα από το πολιτικό σύστημα, αντί να απαντάει λέγοντας μα εσείς κάνατε χειρότερα, να προσπαθήσει να δείξει ότι κάνει καλύτερα. Και αυτό νομίζω είναι που θα δώσει και μια ανακούφιση, ειδικά σε δύσκολες εποχές. Πάντως νομίζω ότι αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αντίδραση σήμερα δεν ήταν αυτό καθε αυτό το θέμα, αλλά η απάντηση του γραμματέα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επικαλέστηκε τους αγώνες των προγόνων του και τις εξορίες τους για να δικαιολογήσει τους διορισμούς. Νομίζω ότι αυτό κυρίως προκάλεσε. Και ότι ο αδερφός του έπαθε υπερκόπωση από μια κατάληψη. Αυτό θυμίζει πάνω στο πιστοποιητικό κοινωνικών χρονημάτων, οικογενειακής, οικογενειακό κιόλας. Ναι, κυρία Γαβρά, αλλά να κλείσετε τον κύκλο, κυρία Αντιπρόεδρε της Βουλής. Αυτή η συζήτηση με κάνει να διαπιστώνω συνεχώς ότι σωσμός δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Κυριολεκτικά σωσμός δεν υπάρχει όταν φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε και να επαναλαμβάνουμε τι έκαναν οι προηγούμενοι. Και τους προηγούμενους, κυρία Χρυσοβελώνη, που λέτε ότι δεν δικαιούται η Νέα Δημοκρατία να ομιλεί, θα συμφωνήσω μαζί σας. Ωστόσο όμως, τους στείλαμε στην πυρά, τους διώξαμε, ναι, τους πετάξαμε έξω αυτούς, τους, ναι, ανθρώπους, τους κακούς που κάναν όλα τα κακά. Ναι. Ήρθαν οι επόμενοι, ήρθατε εσείς, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μας πείτε ότι αυτοί που κάνανε, τους πετάξαμε και έρθαμε εμείς να κάνουμε τα καλύτερα. Κυρία Γαβρά, λοιπόν, δεν είναι να μιλάμε λοιπόν και να λέμε δεν δικαιούστε να ομιλείτε. Μην τα κάνετε για να μην μιλάει κανένας πλέον. Ναι, δεν με ακούσατε όμως ότι στην αρχή της τοποθέτησής μου είπα και δεν έγινε καμία αναφορά σε αυτό ότι ήδη υπήρξε επί της τωρινής κυβέρνησης μία μείωση της τάξης του 25% των μετακλητών και εγώ είμαι εκείνη η οποία η πρώτη θα έρθω να συμφωνήσω και να πω ότι σε αυτές τις τοποθετήσεις, γιατί εγώ δεν συμφωνώ με τη λέξη διορισμός, ότι θα πρέπει κανείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, διότι δυστυχώς, δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει, φαντάζομαι να μην συμβαίνει στην τωρινή κυβέρνηση, υπήρξαν τουλάχιστον επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ τοποθετήσεις ανθρώπων σε θέση μετακλητών, οι οποίοι δεν προσφέραν καν υπηρεσία. Πάντως, αυτό είναι πραγματικά πολύ πτωή που δεν είχαν και τα αντίστοιχα προσόντα. Θέλω και εγώ να πω μια λέξη. Μην είστε σίγουροι γι' αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή η συζήτηση που κάνουμε είναι ακριβώς η ελληνική παθογένεια. Είναι ό,τι μας έφερε τόσα χρόνια εδώ και συνεχίζει δυστυχώς να μας πηγαίνει στον ίδιο δρόμο. Και τώρα εγώ μπαίνω στη θέση ενός παιδιού που είναι άνεργο,
1,5 εκατομμύριο ανέργους. Έχω δεκάδες μηνύματα τέτοια στο Twitter από άνεργους, οι οποίοι παρακολουθούν και μου γράφουν ότι διαγωνίζονται για το ποιος έχει διορίσει λιγότερους ή περισσότερους. Έχουν τα προσόντα της κόρης της κυρίας Χρυσοβελώνη, δηλαδή πολύ σωστά το λέτε, ότι το παιδί σας έχει μεταπτυχιακό, έχει σπουδές. Δεν μόνο που δεν τη διόρισα εγώ, γιατί εγώ παλεύω τόσες μέρες να αποδείξω ότι δεν τη διόρισα εγώ. Ακούνε αυτή τη στιγμή και κυρίως εσάς το πολιτικό σύστημα να λέτε εσείς, μα οι προηγούμενοι που διορίσανε, να λένε εκείνοι όχι εσείς που διορίσατε μέχρι τα τρίτα ξαδέρφια σας. Πραγματικά, εγώ μένω άναυδη που είμαστε στο 2016 και κάνουμε αυτή τη συζήτηση και την υπερασπίζεστε κιόλας, κυρία Χρυσοβελώνη. Όχι, δεν υπερασπίζομαι τίποτα. Και εσείς και ο κύριος Βαρεμένος. Εγώ λέω. Εγώ λέω, κυρία Μακρύ. Κύριο Βαρεμένος, λέω, κυρία Μακρύ. Για να το κλείσουμε το θέμα. Μισό λεπτό, κύριε Χρυσοβελώνη. Έρχομαι, έρχομαι. Ρωτώ τον κύριο Βαρεμένο. Σα διορίζετε, κύριε Βαρεμένο, επειδή σα ξέρω πολλά χρόνια, γιατί κάναμε την ίδια δουλειά. Κυρία Μακρύ, ακούστε με να σα πω. Δεν πρόκειται για διορισμού. Καταρχά. Στο δημόσιο, όλο ο κόσμο το ξέρει ότι δεν μπορεί να γίνει. Αν μείνει κάποιο δύο χρόνια στον καιρό τη κρίση, κύριε Βαρεμένο, και παίρνει ένα μισθό από 2.000 μέχρι 3.300 που άκουσα, με συγχωρείτε, αλλά έχει. Έτσι σήμερα είπαν όλα τα κανάλια ότι ο μισθός του μετακλητού είναι από 2 έως 1.300. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό. 1.500. Δεν μπορεί να ξέρετε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελε αυτά τα 1.500. Με τον επιστημονικό συνεργάτη, με τον ειδικό σύμβουλο. Ναι, σας λέω, ξέρετε πολύ καλά πόσο είναι το μετακλητού ή αποδοχή. Κάτω από 1.000 είναι, σας πληροφορώ. Έχουν τα προσόντα αυτή τη στιγμή για αυτά τα 1.000 ευρώ. Μόνο μία παρένθεση θέλω να πω. Θέλετε επομένως να πείτε ότι ένα. Να μην το υπερασπίζετε. Όχι, όχι, άλλο θέλω. Ενός πολιτικού που έχει τύχει να έχει κάνει σπουδές, να έχει ένα μεταπτυχιακό, κατά τη δική σας λοιπόν τη λογική, θα πρέπει μέχρι ο γονιός του ή ο συγγενής του να τελειώσει την πολιτική του σταδιοδρομία, να μείνει στο σπίτι και να μην κάνει τίποτα. Όχι, να πάει στον ιδιωτικό τομέα να δουλέψει. Μα. Με συγχωρείτε πολύ. Το θεωρείτε πολύ αυτό. Χιλιάδες παιδιά χτυπάνε πόρτες για να δουλέψουν. Υπήρξε το τελευταίο διάστημα, όπως μου γράφουν εδώ, κάποια αύξηση αποδοχών των μετακλητών και των ειδικών συνεργατών. Υπήρξε τέτοια κυβερνητική απόφαση. Ναι, από ό,τι γνωρίζουμε, ναι. Υπήρξε. Όχι, ναι. Ο κύριος Σοφιανός και μετά ο κύριος Λοβέρδος και μετά ο κύριος Καράς. Κύριε Σοφιανέ. Το ένα είναι πρόκληση ο γραμματέας νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, αφού διόρισε την οικογένεια, να αναφέρεται στους προγόνους του. Δεν του ανήκουν οι πρόγονοι. Είναι τουλάχιστον προβοκατόρικο, θα το έλεγα εγώ αυτό, να αναφέρεται ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί σήμερα μια συγκεκριμένη πολιτική σε αγωνιστές άλλων εποχών, άλλων χρόνων και άλλου ήθους. Το δεύτερο, κοιτάξτε, επειδή πρέπει να φύγουμε λίγο από μια υποκρισία, γιατί υπάρχει υποκρισία. Αυτή τη στιγμή όταν μια κυβέρνηση έχει κάνει αυτή τη μετάλλαξη, αυτές τις κολοτούμπες, έχει ταυτιστεί πολιτικά με τους προηγούμενους και από την πλευρά της πρακτικής ταυτίζεται με τους προηγούμενους. Είναι μία από τα ίδια. Μόνο που σε αυτό το μία από τα ίδια, σε αυτό το τσουβάλι, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπαίνουμε όλοι μέσα. Και θα ήθελα να αφαιρθώ στους μετακλητούς γιατί. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος, συγγνώμη για τη διακοπή, μία ατάκα από το διαρκές συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, Γενάρης του 2015, Αλέξης Τσίπρας, εντός εισαγωγικών. Αποσυμφορούμε το δημόσιο τομέα από τις στρατιές των συμβούλων και των μετακλητών υπαλλήλων και προωθούμε στελέχωση γραφείων υπουργών από τις τάξεις των δημοσίων υπαλλήλων. Εντάξει, θα έλεγα λοιπόν ότι μέσα στις πολλές αλλαγές, μέσα από τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ προσαρμόστηκε, έγινε το κόμμα το οποίο έδειχνε ότι θα γίνει για μας, υπάρχει και τα ζητήματα της πρακτικής. Της πρακτικής στη διαχείριση της κυρίαρχης εξουσίας, που δεν πρέπει να μας απομακρύνουν, δεν λέω αν τα κάνουμε πέρα αυτά, αλλά δεν πρέπει να μας απομακρύνουν από το θέμα που είναι να συζητήσουμε, τη σφαγή δηλαδή των κοινωνιακο-ασφαλιστικών. Σε αυτό θα έρθουμε τώρα, κύριε Σοφιανέ. Τη φοροαφέμαξη. Θα έρθουμε σε αυτά τώρα. Ναι, κύριε Λοβέρδο. Ναι, κοιτάξτε. Τώρα, μου στέλνουν και εμένα ότι δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο αύξηση του αριθμού των μετακλητών, όχι μείωση. Και οπωσδήποτε έχουμε ψηφίσει στη Βουλή, η πλειοψηφία έχει ψηφίσει αύξηση και των αμοιβών τους. Τι μου έρχεται στο μυαλό από τη συζήτηση που γίνεται εδώ στο πάνελ. Ότι αν το συνδυάσει αυτός και με το, αυτό κανείς και με το ασφαλιστικό που θα πούμε μετά, αλλά και με 1.000 άλλα πράγματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει στη Βουλή αυτόν τον χρόνο. Εμένα τελικά, κύριε Βαρεμένε, αυτό που μου προκύπτει ως αβίαστο συμπέρασμα είναι, δεν σας αφορά, αλλά αφορά την ηγετική ομάδα του κόμματός σας. Τελικά ένα παιχνίδι εξουσίας ήταν αυτό. Ρίξατε την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν περιμένατε με τη σειρά σας, ο λαός θα σας έδινε εμπιστοσύνη.
τον Νοέμβριο του 2015 που σας προτείναμε, για το σκοπό τελικά να ασκηθεί η εξουσία, χειροτερεύοντας τους όρους αντιμετώπισης των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Ξοδέψαμε ως Ελλάδα περισσότερο κόπο για να ξανακάνουμε τα βήματα που είχαμε κάνει. Όμως γυρίσαμε πίσω, επιτρέψτε μου, για να ξαναβούμε τα ίδια σκαλιά. Και τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα έπρεπε να διατηρήσετε ένα πλεονέκτημα. Όχι μόνο για το καλό της παράταξής σας, αλλά για το καλό της χώρας. Να αλλάξει λίγο η συζήτηση στην Ελλάδα. Δεν το κάνατε. Και όχι μόνο δεν το κάνετε, αλλά επιτίθεστε και από πάνω. Εγώ θα έλεγα, δεν μιλώ για εσάς. Επιτίθεστε και από πάνω. Θα έλεγα λοιπόν ότι ας συλλογιστεί ο Έλληνας πολίτης τι άκουσε πέρσι το Γενάρη, γιατί κλείνεται ένα χρόνο τώρα, έτσι. Έχετε γενέθλια. Τι άκουσε για να σας ψηφίσει, τι άκουσε και το Σεπτέμβριο για να σας ψηφίσει με τα παράλληλα προγράμματα και ποια είναι η κατάσταση τώρα. Δεν είναι το σούπερ θέμα, το καλό παράδειγμα, το μεγάλο παράδειγμα, οι διορισμοί, αλλά είναι το παράδειγμα για να αρχίσουμε τη συζήτηση για το ασφαλιστικό, για τη φορολογική σας πολιτική και για όλα τα υπόλοιπα. Έθεσε ένα θέμα ο κύριος Λοβέρντος. Να κλείσετε μετά τον κύριο Καρά. Το λέω για να κλείσει ο κύκλος σωστά. Θέλω να σχολιάσω την πρόκληση μόνο. Ναι, κύριε Πετρόπουλε, αμέσως μετά τον κύριο Καρά. Αμφισβητείτε αν είναι διορισμοί ή όχι. Δεν στέκομαι σε αυτό. Είναι μια απασχόληση των δημόσιων, των συμβούλων, των μετακλητών. Κοιτάξτε, είναι διορισμός ορισμένου χρόνου. Στον διαρκεί όσο όμως, η κυβέρνηση ή ο υπουργός. Που έχει πτυχία, που έχει μεταπτυχιακά, αναζητά μια θέση είτε περιτροπής, είτε μια προσωρινή απασχόληση για να επιβιώσει, νομίζω ότι δεν δίνουμε το καλό παράδειγμα. Ένα δεύτερο σημείο που θέλω να σημειώσω σε αυτό είναι ότι έχουμε ένα πρόβλημα και με τα σχολεία ακόμα, το οποίο δεν περίμενα. Ζητήθηκε τουλάχιστον από εμάς η λήξη των αποσπάσεων. Σε πολιτικά γραφεία των εκπαιδευτικών μας δόθηκε η απάντηση ότι έχουν χάσει την επαφή τους με το σχολείο, αλλά θα σταματήσουν οι αποσπάσεις. Δυστυχώς προχτές δημοσιεύτηκαν 221 αποσπάσεις εκπαιδευτικών που αφαιρέθηκαν από σχολεία και μετακινήθηκαν σε πολιτικά γραφεία, σε διάφορες άλλες υπηρεσίες, χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο. Μου επιτρέπετε να το πω δε αυτό, διότι εγώ έχω κόρη εκπαιδευτικό και δεν ζήτησα την απόσπασή της. Όπως δεν διόρισα και παιδί μου επιστημονικό συνεργάτη στο γραφείο μου, ούτως ώστε να μην έχω αυτό το σχόλιο εις βάρος μου. Ναι, κύριε Πετρόπουλε. Ναι, να πω τρία σημεία. Προφανώς, ορισμένες περιπτώσεις από αυτές που είδαν το φως της δημοσίετας διαμορφώνουν ένα αρνητικό κλίμα, κάποιες εντυπώσεις αρνητικές. Και αυτό δεν ταιριάζει στην αριστερά, έτσι νομίζω. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να ποινικοποιούμε σε εισαγωγικά κάθε συγγενική σχέση όταν υπάρχει μια άρτια επιστημονική κατάρτιση κτλ. Το τρίτο όμως, θυμηθείτε, υπάρχει στα 40 τελευταία χρόνια τέτοιο επιθετικό μπαράζ στοχευμένο δημοσιευμάτων. Ήταν δηλαδή απορώ. Δεν είχαν άλλο θέμα την Κυριακή όλες οι εφημερίδες. Όχι, δεν ήταν όλες. Όλες οι εφημερίδες. Το γνωστό Μηντιακό Κέντρο είχε, όλες είχαν το ίδιο θέμα. Δεν είχαν όλες, προφανώς, κάνετε λάθος. Πώς είσαι. Το Βήμα είδα, το πρώτο θέμα είδα, έτσι. Δεν το είχατε εσείς. Δεν το είχαμε. Ωραία, εσείς δεν το είχατε, το ξέρω. Δεν το είχαμε. Προφανώς δεν παίρνετε... Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι κακώς το είχαν οι συνάδελφοι. Ναι, αλλά συγγνώμη, έχουμε αντίστοιχο παράδειγμα. Όχι, 40 χρόνια το, πίσω. Δεν το είχαν όλες, δεν το είπα για να επικρίνω τους συνάδελφους που το είχαν. Το είπα... Ναι, για να δείξω ότι δεν υπάρχει αυτό το ενιαίο μηδιακό κέντρο στο οποίο αναφερθήκατε. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα κέντρο που το στα στοιχεία όλα. Το οποίο ποιο είναι? Πολιτικό μάλλον. Έτσι καταλαβαίνω. Όχι πάντως αυτό που τους διορίζει. Όχι, το άλλο, το περασμένο. Να πω κάτι, κύριε Καρά. Ναι. Με την έναρξη της περίοδου κοινοβουλευτικής, με πρωτοβουλία και του Προέδρου της Βουλής, ανακοινώθηκε η μείωση του μισθού των βουλευτών και η μείωση των απασπασμένων των βουλευτών κατά ένα άτομο. Ναι. Και θέλω να απευθύνω στους συναδελφούς. Εάν, κύριοι, έχετε πρόταση για μείωση και των απασπασμένων και των μετακλητών, παρουσιάστε την. Εγώ προσωπικά δεν την υποστηρίξω. Εγώ προσωπικά θα την υποστηρίξω. Απευθύνομαι. Τώρα. Αυτό που έθεσε ο κύριος Λοβέρντος, οφείλω να πω ότι μίλησε πολιτικά ο κύριος Λοβέρντος. Σε αυτό έχω να πω το εξής. Εάν πραγματικά βιάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, συμπέρασμα από αυτή την εμπειρία
πρέπει να βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέρομαι σε αυτό, διότι με λύπη και ανησυχία παρατηρώ ότι στη Νέα Δημοκρατία πήραν το πάνω χέρι ακραίες ρεβανσιστικές δυνάμεις με θεσμικότατο ρόλο. Και αν αυτό με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά μου λένε οι συνεργάτες μου από το Κοντρόλ ότι το θέμα του διορισμού των συγγενών του γραμματέα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ το είχε μόνο το πρώτο θέμα. Ήταν αποκλειστικό θέμα. Δεν το είχε το βήμα. Λοιπόν, μόνο το πρώτο θέμα. Λέω και καταλήγω και είπα, εάν ο κύριος Γεωργιάδης ή οποιοδήποτε άλλος έχει να κάνει πρόταση για τη μείωση αποσπασμένων ή μετακλητών, εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε. Προσωπικά, εγώ τουλάχιστον. Λέω όμως, κύριε Κατζηγιάννη, και επαναλαμβάνω. Άλλο το θέμα. Αυτό που είπατε κι εσείς και άλλοι. Όχι, εγώ δεν ότι είναι απαραίτητη η μετακλητή σε ένα πολιτικό πρόσωπο. Και άλλο το θέμα που ετέθη εδώ απόψε. Δεν ετέθη ζήτημα, κύριε Βαρεμένη, ότι δεν είναι αυτή χρήσιμη. Και κάθε κυβέρνηση του χρησιμοποιεί. Το θέμα που έβαλε ο εισηγητής της εκπομπής είναι ποιος πάει πού. Αυτό το θέμα. Εντάξει. Και εμείς βάλαμε, συμπληρώσαμε με την ενημέρωση ότι εντάχθηκαν σε νέο κλιμάκιο μισθολογικό και αυξήθηκε και ο μισθός τους. Και εν τέλει, εγώ που το πολιτικοποίησα το θέμα και σας ευχαριστώ που το υπογραμμίσατε, σας είπα ότι δεν άλλαξε τίποτε σε ό,τι αφορά αυτά και σε ό,τι αφορά τις ασκούμενες μεγάλες πολιτικές, είστε χειρότεροι, πιο σκληροί από τις κυβερνήσεις που ρίξατε. Α, μισό λεπτό. Αυτό το προσθέσατε τώρα, κύριε Λόγκο. Το είπα και στην προηγούμενη σύσταση. Πριν θέσατε κάποιο άλλο θέμα. Και θα την κάνουμε την κουβέντα σε λίγο που θα αρχίσουμε τώρα το πολιτικό. Τώρα θέσατε ένα άλλο θέμα. Ναι. Να ξεκινήσουμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα. Θα μπούμε τώρα θα πούμε σε αυτό. Μία φράση για να κλείσουμε το θέμα. Για να καταλάβετε, κύριε Βαρεμένε, ότι ωραία η θεωρία, αλλά άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη. Εμείς λοιπόν ως κυβέρνηση κάναμε δύο πράγματα. Πρώτον, με απόφαση τότε πρωθυπουργού, απαγορευόταν στους υπουργούς να διορίσουν σε θέση μετακλητού υπαλλήλου ή επιστημονικού συνεργάτη οποιονδήποτε συγγενή του έως και ο τρίτου βαθμού. Δεύτερον, εμείς ψηφίσαμε τη μείωση των αποδοχών των μετακλητών υπαλλήλων. Εσείς διορίζετε όλο σας το ΣΟΗ και τους αυξάνετε το μισθό. Άρα μην μας κάνετε υποδείξεις, κύριε Βαρεμένε. Αν βαρεθήκατε να κυβερνάτε και δεν ξέρετε πώς να κάνετε τη δουλειά, φύγετε να έρθουμε εμείς να το κάνουμε σωστά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ο εθισμός σας. Αυτή είναι η απάντηση. Κύριε Γεωργιάδη, έτσι. Επειδή με απαντάτε σε αυτό το αυτή θέμα. Αυτή είναι η απάντηση. Έτσι, είστε υπόλογοι. Ακούστε, άρα να μην σηκώνετε το χέρι και με δάκτυλο. Είστε υπόλογοι. Εγώ δεν σήκωσα κανένα χέρι και κανένα δάκτυλο. Εάν η Νέα Δημοκρατία αντιπροσωπεύεται σήμερα από εσάς, είναι άξια τη τύχη τη. Τίποτα άλλο. Αφήστε να αποφασίσουμε μόνο με αυτό το λέω. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Για τι απόψει που εκφράζει. Παρακαλώ. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε για να μπούμε στο κυρίως θέμα μας, που είναι οι πολιτικές εξελίξεις, η διαπραγμάτευση που υπάρχει μπροστά, το ασφαλιστικό, το φορολογικό, το αγροτικό, τα μεγάλα ανοιχτά θέματα που έχει μπροστά της η κυβέρνηση. Μικρή διακοπή, σε 3 λεπτά πάλι μαζί. Μην αργείς. Για ό,τι και αν χρειαστείς, πάρε στο 1888 σούπερ αριθμός. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί, από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Στα λιμάνια. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club Κιβωτός Ονείρων. Πάμε, πάμε. Μια
μια συλλογή αφιέρωμα στο καλό ελληνικό τραγούδι. Ακόμα σ' αγαπάω. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μαζί, μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Ο Μπρους Γουίλις και η Σιγκούρνη Γουίβερ σε μια καταιγιστική περιπέτεια. Ακόμη, ιστορικά θέματα, ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη, παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά, Βάγια Κοντίος. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, ένα συλλεκτικό CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Μαζί Economist, ο κόσμος το 2016. Οι προβλέψεις για τη νέα χρονιά. Αρθρογραφούν Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Αναστασιάδης, Κριστίν Λαγκάρτ. Και Rabbits, τα φοβερά κουνέλια ξαναχτυπούν. Αποκλειστικά στην αγορά, ο δεύτερος κύκλος της αγαπημένης παιδικής σειράς. Αυτή την εβδομάδα, άλλο ένα DVD με 6 νέα επεισόδια. Αυτό το Σάββατο, μην χάσετε την αγορά. Σπάσμο, άσε τους νακίτσες. Πες μου τι να κάνει. Πάρε στο 11888 για κλειδαράδες, ηλεκτρολόγους. Και όλα τα τεχνικά επαγγέλματα. Ε, ναι, έτσι. 11888, σούπερ αριθμός. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και μπαίνουμε τώρα στο κυρίως θέμα μας, που είναι η διαπραγμάτευση, και ξεκινώ από τον κύριο Βαρεμένο και πάλι. Έχω, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, την αίσθηση, και θέλω να μου πείτε αν κάνω λάθος, ότι επαναλαμβάνει ουσιαστικά η κυβέρνηση τη συνταγή των διαπραγματεύσεων του 2015. Δηλαδή δημιουργική ασάφεια, όπου βλέπω κάποιο από τα στελέχη της κυβέρνησης να μιλούν για το ασφαλιστικό, ακούω γενικότητες. Όταν οι ερωτήσεις γίνονται συγκεκριμένες, αποφεύγουν να δώσουν απαντήσεις. Και ακούω την ίδια στιγμή την άλλη πλευρά, την πλευρά των δανειστών, να λέει ότι εμείς τους ζητήσαμε αγελάδα και μας έστειλαν γάτα. Ότι κατ' ουσίαν το 1,8 δις που ζήτησαν οι δανειστές να περικοπεί από τις δαπάνες του ασφαλιστικού μας συστήματος δεν προκύπτει από την κυβερνητική πρόταση. Και ότι επομένως οι διαρροές που κάνει η κυβέρνηση ότι δήθεν πάει καλά η διαπραγμάτευση και είμαστε κοντά σε συμφωνία, είναι σαν εκείνες τις διαρροές που ακούγαμε το Φλεβάρι και το Μάρτι του προηγούμενου χρόνου, ότι να όπου να είναι συμφωνούμε, να τελειώνουμε, όχι αύριο τελειώνουμε, όχι μεθαύριο θα τελειώσουμε κλπ. Τι γίνεται, πάλι τα ίδια? Θα πάμε πάλι 6-7 μήνες διαπραγματευόμενοι? Το αντίθετο. Διαφωνώ με αυτό που είπατε τώρα. Αντιθέτως, συμμερίζουμε. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι δανειστές. Ναι, έστω αυτοί που το λένε. Αντιθέτως, συμμερίζουμε τις ανησυχίες σας όπως εκφράσατε στη ραδιοφωνική σας εκπομπή. Μόνο που δεν τις αποδίδω στο σύνολο των εταίρων. Υπάρχουν κύκλοι και κρατών και συμφερόντων.
Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και ένα παιχνίδι διαρροών. Διότι απ' την άλλη δεν ξέρω αν διαβάσατε, παραλλήλως, η De Morgen, μια εφημερίδα, εκφράζει ως γερμανική θέση, ικανοποίηση για την πρόταση για το ασφαλιστικό. Και θεωρώ ότι επειδή υπάρχει ένα τέτοιο παιχνίδι διαρροών, γι' αυτό έσφευσε και ο Υπουργός Οικονομικών, προκειμένου να αποφευθεί αυτό που εσείς μεταφέρατε ως άποψη, ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα βάλτο μέσα από μια παραλληλικιστική πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν έσπευσε να καλέσει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εάν έχει οποιαδήποτε παρόμοια θέση να την εκθέσει, εάν έχει οποιαδήποτε επιφύλαξη για τα νούμερα να την παρουσιάσει, να πει και η ελληνική κυβέρνηση την άποψή της, γιατί πράγματι υπάρχει κίνδυνος και για την πορεία του προγράμματος, εάν υποτεθεί ότι βρεθούμε σε αυτό το ενδεχόμενο μιας παραλληλικιστικής πολιτικής που θα μας οδηγήσει σε ένα βάλτωμα. Κάποιοι κύκλοι των δανειστών μπορεί να το επιθυμούν. Θέλω να πιστεύω ότι σημερινές συνθήκες δεν είναι, ελπίζω να πιστεύω και τα δύο μαζί, σημερινές συνθήκες δεν μπορούν να το επιβάλλουν, δηλαδή ο συσχετισμός δυνάμεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το επιτρέπει ίσως να συμβεί αυτό, διότι επιπροσθέτως το κλίμα επιβαρύνθηκε για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και για την επαρξή της, από τη διόγκωση άλλων παράλληλων προβλημάτων, όπως είναι το προσφυγικό, τα οποία χτύπησαν την πόρτα ορισμένων κυρίαρχων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γερμανία, και όταν ανοίξαν την πόρτα τους και το είδαν το πρόβλημα στο κατόφλι, άρχισαν να συζητούν, όπως ο κύριος Σόιμπλε είπε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Έκρωσε τον κόδωνα του κινδύνου για το πρόβλημα αυτό και για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη Σέγγεν, την οποία πολλοί έσπευσαν να αναπαραγάγουν διάφορα από το εξωτερικό ότι αφορά την Ελλάδα. Δεν αφορά την Ελλάδα, κυρίως αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος ο κύριος Σόιμπλε, όταν το πρόβλημα βρέθηκε μέσα στη Γερμανία, άρχισε να συζητάει ότι πρέπει να βρούμε πόρους, ενδεχομένως να βάλουμε φόρο στη βενζίνη ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπλοκη, ότι η χώρα μας δεν βγήκε από την παγίδα. Θα συμφωνήσω με αυτό. Εδώ ανοίγουν συνεχώς, ναι, ακόμη και μέτωπα που θεωρούσαμε ότι είχαν κλείσει. Παράδειγμα λέω τώρα, αυτό το ταμείο το καινούριο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ναι. Φαίνεται ότι ξαναέρχεται πάνω στο τραπέζι η απέτηση των δανειστών και να έχουν την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο μάνατζερ να είναι της δικής τους επιλογής και η έδρα του να είναι εκτός ελληνικών συνόρων. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Και το λέω γιατί εμείς νομίζαμε ότι σε αυτή τη 17ωρη διαπραγμάτευση στην οποία ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι αυτό είχε κλείσει το θέμα. Κοιτάξτε. Και μάλιστα, συγγνώμη κύριε Χατζηνικολάου, να θυμίσω τότε, είχαμε ακούσει από τον Πρωθυπουργό και να το λέει ότι γιατί σηκώθηκα να φύγω, είπε. Ναι, ακριβώς. Είχε πει ότι θα έφευγε από αυτή και την διαπραγμάτευση. Αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο της Real News της Κυριακής και ήταν από πληροφορίες που ήταν απολύτως διασταυρωμένες. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχει ένα παιχνίδι διαρροών, επαναλαμβάνω. Επίσημα από ό,τι έχει προκύψει και από τις επισκέψεις του Υπουργού Οικονομικών, δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Επίσημα. Αυτό είπε τουλάχιστον ο Υπουργός Οικονομικών. Και δεν έχει κάποιο λόγο κάποιος να το αμφισβητήσει, γιατί δεν έχει σκοπιμότητα να κρύψει οτιδήποτε. Ίσα-ίσα. Και ο ίδιος εμφανίστηκε, αν θέλετε, εντομήχως έχοντας ανησυχίες, εάν αυτές οι διαρροές πράγματι ανταποκρίνονται σε κάποια πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι? Το αναγνωρίζω αυτό. Άρα λοιπόν, τι γίνεται? Πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να ξεκαθαρίσει το θέμα της αξιολόγησης, όχι μόνο ως προς την ίδια την ουσία της, αλλά και του χρονοδιαγράμματος στην οποία αυτή θα εξελιχθεί, όπως επίσης και η ζήτηση για το χρέος. Και δεν ξέρω αν παρατηρήσατε τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας σήμερα στη Βόνη, όπου είπε ότι και οι δανειστές και η Γερμανία έχει αναλάβει υποχρεώσεις με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Διότι εγώ δεν άκουσα κάποια ένσταση. Εσείς δεν ξέρω αν την ακούσατε, μπορείτε να την μεταφέρετε, να τη σχολιάσουμε από την πλευρά των δανειστών για συγκεκριμένα βήματα που έχει κάνει η ελληνική πλευρά στην κατεύθυνση υλοποίησης της συμφωνίας. Επαναλαμβάνω. Δηλαδή, τι θα γίνει εδώ πέρα? Η Ελλάδα λέω εγώ, δεν λέω κυβέρνηση, η Ελλάδα λέω, θα είναι συνεπής? Γιατί δεν υπάρχει θέμα συνέπειας αυτή τη στιγμή. Δεν έχει εκφραστεί από τους δανειστές θέμα συνέπειας της ελληνικής κυβέρνησης. Η Ελλάδα λοιπόν θα είναι συνεπής, και εδώ παίρνουν υπόψη και την πείρα της προηγούμενης κυβέρνησης.
Όχι μόνο. Έπεσε τουρλέμα, ψηλό γαζί. Ακριβώς. Διότι πετύχαμε το πρωτογενές πλεόνασμα και η συζήτηση για το χρέος δεν άνοιξε. Πήγε αλλού μετά η συζήτηση. Δεν άνοιξε. Πήγε αλλού η συζήτηση μετά. Επειδή λοιπόν παίρνω υπόψη και την εμπειρία της προηγούμενης κυβέρνησης, λέω, η Ελλάδα θα είναι συνεπής σε ό,τι αναλαμβάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι, σε ό,τι αναλαμβάνει. Και οι δανειστές θα είναι ασυνεπείς στη βασική τους υποχρέωση. Κύριε Γεωργιάδη, τι λέτε? Καταρχάς, εμείς ευχόμαστε να πάει καλά η διαπραγμάτευση. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαρεμένο σε ένα πράγμα. Δεν είναι διαπραγμάτευση μόνο της κυβέρνησης, είναι διαπραγμάτευση της Ελλάδος. Και ασφαλώς οφείλω να σας πω ότι και εγώ εκφράζω και την ανησυχία μου για την ενεργότερη εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ενθυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι θέλει να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το σχήμα. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Δεν μπαίνω τώρα στο γιατί και πώς. Αυτό είναι ένα θέμα. Καλά, ο πρώτος που είχε καλύτερα ανοίξει το θέμα αυτό ήταν ο κύριος Σαμαράς. Βεβαίως, φυσικά. Δεν λέω ότι ήταν ανάποδο. Και τότε όμως δυστυχώς εμείς δεν είχαμε μία αντιπολίτευση που κράτησε τη γραμμή που κρατάει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς είχαμε μία αντιπολίτευση που όταν θα λέγαμε εμείς αυτό που τώρα ο κύριος Βαρεμένος εκείνη την εποχή, ότι προσπαθούμε να τιμήσουμε τη συμφωνία και να είμαστε εντάξει στη συμφωνία και έπρεπε να είναι εντάξει και οι άλλοι, ακούγαμε ότι είμαστε Γερμανοτσολιάδες. Για να καταλάβουμε και τη διαφορά. Γιατί ο κ. Βαρεμένος πριν μου έκανε και προσωπική επίθεση για τις ακραία ρεβανσιστικές. Πολιτική. Ναι, πολιτική. Πολιτική. Αλλά δείτε τη διαφορά μας, λέει ο κ. Βαρεμένε. Εσείς λέτε ότι η κυβέρνησή σας κάνει ό,τι μπορεί για να είναι συνεπής προς τη συμφωνία. Αυτό δεν κάνει εμένα να σας χαρακτηρίζω Γερμανοτσολιά προσκυνημένο. Όταν όμως ήμουν εγώ στη δική σας θέση και εσείς στη δική μου, έτσι μας λέγατε. Εγώ καταρχάς. Για να καταλάβουμε δεν τη διαφορά ποτέ μας και το ποιος πολιτικά κύριε, εκφράζει ακραίο ρευματισμό και ποιος όχι. Κύριε Γεωργιάδη, για να συνεννοούμαστε. Να σας πω επ' αυτό κάτι. Όχι, να πείτε όχι, μετά. Δεν θα τη δική σου, θα πω το εξής. Επειδή εσείς εμφανίζεστε συχνά στην τηλεόραση. Γίνεται να με διακόψετε. Κατά αναλογία και εγώ. Α, όχι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα. Εκφράμε λοιπόν την ανησυχία μας. Δεν είναι κακό να συζητάτε. Εντάξει, τώρα είπα να γίνω πιο θεσμικό. Όχι, απλώς θέλω να πω ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει. Επειδή απευθύνεστε σε μένα, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τη λέξη Γερμανοτσολιάς. Εσείς όχι, αλλά ο χώρος που εκπροσωπείτε κατά κόρον, κύριε Βαρεμένο. Θέλω να το διευκρινίσω. Τι να κάνουμε τώρα. Εκπροσωπείτε ένα κόμμα. Μπορεί τώρα εσείς που εκπροσωπείτε ένα κόμμα που έλεγε εμάς Γερμανοτσολιάδες να κατηγορείτε εμένα για ακραίο ρεβανσισμό. Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Νομίζω ούτε το κόμμα. Δεν το καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι και θέμα, δεν είναι μόνο πολιτικής. Περνάμε τώρα. Πάμε τώρα στην ουσία. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη και κάποια εμπειρία διαπραγμάτευσης έχω στη ζωή μου με την Τρόικα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Καλοδεχούμενη συζήτηση. Θα πάτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης με συγκεκριμένες προτάσεις. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλουμε να είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά και θα πάμε τη δική μας πρόταση. Μια πρόταση που θα έχει δύο σκέλη, κύριε Χατζηνικολάου. Το ένα να εξηγήσουμε ποιο είναι το κόστος αυτού του ενός έτους ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, γιατί δυστυχώς το κόστος της δικής σου ανικανότητας, το κόστος για αυτή τη διαπραγμάτευση που το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ανακήρυξε τη χειρότερη πολιτική διαπραγμάτευση στον κόσμο για το 2015, αυτό το λογαριασμό δεν θα το πληρώσει μόνο ο κ. Βαρεμένος και ο κ. Σοβελώνη, θα το πληρώσει ο Έλληνας συνταξιούχος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, ο Έλληνας μισθωτός. Άρα το ένα σκέλος θα είναι να εξηγήσουμε ότι αυτά τα νούμερα παραδώσαμε και σήμερα καλούμαστε να λύσουμε το ασφαλιστικό σε αυτά τα νούμερα, γιατί δυστυχώς ένα χρόνο κάνουν αυτά που κάνανε. Και το δεύτερο, να προτείνει η Νέα Δημοκρατία το δικό της δρόμο ως προς τη λύση του πού είμαστε σήμερα. Δεν θα είμαστε μουγκοί, θα είμαστε μια υπεύθυνη αντιπολίτευση. Εμάς, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που θέλουμε να πούμε στον ελληνικό λαό είναι δεν θέλουμε να μοιάζουμε καθόλου με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουμε να κάνουμε την αντιπολίτευση που μας έκανε σε εμάς ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί, γιατί ο τόπος μας δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Το πιστεύουμε βαθιά. Να σας πω κάτι, για να διασκεδάσω την ανησυχία του κ. Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με την πορεία που έχει πάρει με εσάς την Νέα Δημοκρατία, τι ανησυχία να έχουμε, όλα πάνε καλά. Είναι προφανές. Δεν υπάρχει, λέω, κίνδυνος, κατά εσάς κίνδυνος, έτσι, να μοιάσετε ιδεολογικά και πολιτικά, εννοώ, έτσι, με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Αν μοιάσω σε εσάς, κύριε Βαρεμένο, εννοώ πολιτικά. Δεν υπάρχει. Λόγω μου εντός εισαγωγικών λέω. Έχουμε λίγο. Κύριε Γεωργιάδη. Ελάτε, κύριε Σοφιανέ. Εντάξει, τώρα κύριε Σοφιανέ. Παρακαλώ. Εντάξει. Α πούμε στο ζουμί. Εντάξει. Γιατί θεωρήσατε δεδομένο ότι ψηφίστηκε ασφαλιστικό, ψηφίστηκε φορολογικό και πήγαμε στην αξιολόγηση. Ποιο το πέφτει. Έτσι είπατε, λέω. Το θέμα είναι η αξιολόγηση. Για να γίνει αξιολόγηση. Δεν έχει σημασία τώρα. Σημαίνει ότι ψηφίσατε ασφαλιστικό. Αν ψηφίσει το ασφαλιστικό. Ψηφίστηκε φορολογικό και πάμε για αξιολόγηση. Δεν ξέρω από ποιο πλευρό κοιμάστε, αλλάξτε πλευρό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αναβρασμός. Και θεωρούμε ότι είναι και συμβολή του κόμματός μας σε αυτόν τον αναβρασμό.
Γιατί είμαστε και το μόνο κόμμα πολιτικά που λέει στον ελληνικό λαό ότι αν δεν ξεσηκωθεί. Θα τη συμβολή στον αναδρασμό, δεν το κατάλαβα. Στου αγώνε του λαού μα. Και λέω, είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη σήμερα στη Βουλή που λέει στο λαό μας να ξεσηκωθεί. Γιατί υπάρχει σχέδιο, κύριε Χατζη Νικολάου, και είναι το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο του κυρίου Κατρούγκαλου. Υπάρχει. Το οποίο βάζει ταφόπλακα. Το οποίο στην κοινωνική ασφάλιση. Κύριε Σοφιανέ, ο κύριος Σταθάκης την Κυριακή, που τον είχαμε συνέντευξη στη Real News, είπε ότι έρχονται αμοιβαίοι συμβιβασμοί. Προσέξτε, και υποχωρήσεις, σε ποιο... ότι δηλαδή το σχέδιο που έδωσε η κυβέρνηση δεν είναι αυτό που θα δούμε τελικά. Θα επαληθευτεί λοιπόν στο φαίνεται χειρότερο. Φαίνεται ότι θα δούμε χειρότερα αυτό πράγματα. Αυτό λέω και εγώ, ότι θα επαληθευτεί στο χειρότερο, σε μια χειρότερη εκδοχή από την ταφόπλακα, την οποία η κυβέρνηση με υπογραφή του Υπουργού της φέρνει. Η οποία κυριολεκτικά ενσωματώνει ό,τι κάνανε οι προηγούμενοι, και προσθέτει καινούργια. Και μάλιστα έχει την πρωτοτυπία να τα βάζει με όλους. Με το σύνολο της λαϊκής πλειοψηφίας. Τους μόνους που αφήνει έξω είναι τους ολιγάρχες. Και αυτά τα παραμύθια ότι αυξάνει, λέει, 0,5%, 1% τις εισφορές. Η πρόταση της πέρα από τον αναβρασμό, ποια είναι η πρόταση? Τις επικουρικές είναι παραμύθια. 5 μονάδες έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα της πρότασης. Εμείς λέμε λοιπόν, κύριε Βαρεμένο, ότι δεν γίνεται στον 21ο αιώνα να λέτε στον ελληνικό λαό θα δουλεύεις έως τα 67 και στα 70 το 2021 για να πάρεις κάποια ψίχουλα σύνταξη. Την ίδια ώρα που σε αυτή τη χώρα υπάρχει και πλούτος, υπάρχει και δυνατότητα να ζήσει καλύτερα αυτός ο λαός. Εμείς δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι μπορούμε να σκίζουμε τα μνημόνια, να διώχνουμε τις τρόικες με την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το κεφάλαιο να έχει την εξουσία. Μιλήσαμε καθαρά στον ελληνικό λαό. Και βεβαίως, εάν δεν υπάρχει σήμερα συσχετισμός, παλεύουμε να τον φτιάξουμε. Είναι όμως εφικτό. Είναι εφικτό να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Είναι εφικτό να ξεσηκωθούν οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες και πρώτα απ' όλα οι εργάτες. Και θα ήθελα να βάλω μια πλευρά η οποία δεν μπαίνει καθόλου. Κοιτάξτε, μιλάμε για το ασφαλιστικό και δεν συζητάν καθόλου τις εργασιακές σχέσεις. Τον εργασιακό μεσαίωνα, ο οποίος εκ των πραγμάτων είναι συγκοινωνούν δοχείο με τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί λέει ο κ. Βαρεμένος, πού θα βρούμε τα λεφτά. Βεβαίως, όταν στις μέρες σας, ένα χρόνο κυβέρνηση της αριστεράς, έχουμε το 85% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα να δουλεύει με συμβάσεις ατομικές, ή με συμβάσεις εργοστασιακές, με 40% μείωση αποδοχών, όταν έχουμε εργαζόμενους στο μισθωτό τομέα να δουλεύουν πλήρως ωράριο, αλλά να τους βάζουν με μπλοκάκι ή να τους βάζουν με μερική απασχόληση, όταν ένα χρόνο αριστερά έχουμε η μία στις δύο προσλήψεις να είναι μερικής απασχόλησης, από πού θα βρεθούν τα λεφτά για τα ταμεία? Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, εμείς λέμε, έχει πείρα ένας κόσμος να διαλέξει. Θα πάμε στον 21ο αιώνα με αυτούς τους όρους, ή θα πάμε να ανατρέψουμε μια οικονομία η οποία σαπίζει και την κρίση της πλήρωσε ο λαός? Γιατί, και ολοκληρώνω με αυτό, γιατί έχει δίκιο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όταν λέει ότι αυτή η κυβέρνηση επιλέχθηκε για να βγάλει τη βρώμικη δουλειά? Κοιτάξτε, εδώ που είμαστε, ενσωματώνουν την κοινοτική οδηγία για το lockout που 20 χρόνια περίμενε. 20 χρόνια δεν την ενσωμάτωναν στο Εθνικό Δίκαιο. Την ενσωμάτωσαν. Ενσωμάτωσαν την οδηγία που απαγορεύει τη μονομερή προσφυγή. Αν επανέφερε το lockout η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, τι θα είχε γίνει? Θα έλεγα. Αυτό δεν είναι σωστό. Θα έλεγα, αφαιρεί. Για το lockout δεν είναι σωστό αυτό. Ακούστε, κύριε Πετρόπουλε. Σήμερα υιοθετήθηκε ο ευρωπαϊκό χάρτη για την απασχόληση και έχει μείνει απ' έξω. Κύριε Πετρόπουλε, το γεγονό. Το γεγονό. Ξέρετε κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε μια αγωνία για τον επιχειρηματικό κόσμο. Αλλά αυτό ο επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό ο επιχειρηματικό κόσμο που του έδωσαν οι προηγούμενε και οι σημερινέ. Η κυβέρνηση 5 μονάδες κάτω στις εισφορές έχει, έχει 1 εκατομμύριο κόσμο που δουλεύει και δεν τον πληρώνει. Το ξέρετε αυτό? Κύριε δουλεύουν Σοφιανέ, εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα και δεν πληρώνονται για μήνες. Υπάρχουν 700.000 εργαζόμενοι μαύροι, ανασφάλιστοι. Εσείς με διακόψατε
για να μιλήσετε για την ανεργία. Όχι, πείτε μας λοιπόν, με 28% φοροαπαλλαγές. Το lockout είναι επόμενο θέμα. Η ανεργία είναι το σημαντικό. Και απορώ πώς συζητάτε. Είσαστε υπέρ του lockout, μάλιστα. Εγώ λέω, εγώ έκανα μια διαπίστωση. Απλώς λέω ότι όσο πιο άκαπτες είναι. Έκανα μια διαπίστωση, κύριε Αλίμπερα. Σας παρακαλώ. Ένα πολιτικό γεγονός βάζω. 20 χρόνια περίμενε αυτό το πράγμα. 20 χρόνια. Τώρα το φέρανε. Τώρα το ενσωματώσανε. Διότι οι κανόνες λοιπόν, εργασίας σε καιρό ανεργίας είναι ακόμα πιο δυσκολιώδης για την ανεργία. 6 χρόνια είναι η κρίση. 6 χρόνια κρίση. Και θα κρατήσει είδατε και εσείς, άλλο αν δεν είδατε εσείς την ανεργία. Βεβαίως εσείς έχετε σοβαρευτεί τόσο πολύ που είσαστε έτοιμοι μετά την υπογραφή του μνημονίου το καλοκαίρι να συγκυβερνήσετε. Βεβαίως δεν αντιλαμβάνομαι γιατί υπάρχει διαπληκτισμός μεταξύ μας. Δεν θα κάνουμε τώρα προσωπική αντιπαράθεση λοιπόν, αν αγαπάμε την εξουσία και την κυβέρνηση. Περιμένετε τη σειρά σας να μιλήσετε, δεν καταλαβαίνω. Εγώ κάνω μια διαπίστωση. Το αμφισβητείτε αυτό ότι μετά από 20 χρόνια ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο μια κοινοτική οδηγία η οποία νομιμοποιεί το lockout. Νομιμοποιεί την απαγόρευση προσφυγής μονομερούς του εργαζόμενου στη διαιτησία. Δεν έγινε. Και έβαλε και ένα άρθρο 2. Και έβαλε και ένα άρθρο 2. Και χειρότερα πράγματα. Γι' αυτό δεν πρέπει κάτι να κάνουμε. Γι' αυτό. Αυτή τη συνταγή τη δοκιμάζουμε 7 χρόνια. Δίνουμε στην εργοδοσία. Έτσι. Δίνουμε φοροαπαλλαγές. Έχουμε φτάσει στη φορολόγηση το 20% και πάει παρακάτω. Και την ίδια ώρα οι άνεργοι είναι άνεργοι. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν και δεν πληρώνονται. Και οι εργασιακές σχέσεις έχουν γίνει ζούγκλα. Έχει ανέβει λοιπόν η ανταγωνιστικότητα, αλλά οι μισθοί και τα δικαιώματα έχουν πιάσει πάτο. Αυτό πρέπει να ανατραπεί. Και ο δρόμος ανατροπής είναι στο δρόμο. Είναι με διεκδικήσεις και αγώνες που μας βγάζουν έξω από αυτό το πλαίσιο. Πινελόπη, κάτι ήθελες να πεις. Ναι, θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι συζητάμε θέματα τα οποία υποτίθεται ότι με τη διαπραγμάτευση του καλοκαιριού είχαν λυθεί. Ξαφνικά εγείρονται ζητήματα τα οποία δεν ήταν στην ατζέντα τότε και για τα οποία δεν ψήφισε ο ελληνικός λαός. Αλλιώς, κύριε Βαρεμένα, σας ψήφισαν. Με άλλη ατζέντα. Δεν υπήρχε το ασφαλιστικό, δεν υπήρχε αύξηση των φόρων, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Λέτε λοιπόν ότι είστε συνεπείς. Εδώ διαπιστώνουμε ασυνέπεια λόγων και έργων. Το ασφαλιστικό, κατά γενική ομολογία, είναι χρεοκοπημένο. Από τη στιγμή που είχαμε ύφεση πέρσι 1%, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί για αύξηση της δαπάνης κατά 2,2 δις, τι συζητάμε. Θα έρθουν σκληρά και σκληρότερα μέτρα. Και το θέμα, κύριε Βαρεμένε, είναι αν αντέχει αυτή η κοινωνία άλλα μέτρα, άλλα σκληρά μέτρα. Αν μπορεί ο συνταξιούχος να δεχτεί και να αντέξει νέα μείωση στη σύνταξή του. Διότι εδώ πλέον φτάνουμε στο κόκαλο. Η προηγούμενη, ο κύριος Γεωργιάδης, η κυβέρνησή του, η Νέα Δημοκρατία, είχε κόψει το ψαχνό. Είχε κόψει το ψαχνό. Πώς δεν έχει γίνει. Τα σκληρότερα μέτρα, κυρία Χρυσοβελόνη, ποια είναι αυτά που μας ζητούν οι δανειολήψει. Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει περικοπή. Δεν θα έρθει περικοπή. Γιατί δεν προαναγγέλλετε κάτι το οποίο δεν προαναγγέλλω κάτι. Βλέπω, διαπιστώνω, ακούω τους δανειστές να λένε τι λένε. Είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, ζητήσαμε η Ελλάδα. Το θέμα όμως είναι η κυβέρνηση, τι διαπραγμάτευση, πώς θα προχωρήσει η διαπραγμάτευση, πώς θα αντισταθεί. Ναι. Γιατί το προαναγγέλλετε και λέτε ότι θα γίνουν μειώσεις συντάξεις. Είχε πει η κυβέρνησή σας όταν ήρθαν οι εκλογές, ότι εσείς θα βρείτε κοινωνικό πρόσημο για να περάσετε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ενδεχομένως έχετε έρθουν. Παρακολουθήσει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, θα ακούσατε ότι η παρένεσή του και η συμβουλή του προς τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο, είναι οι οποιασδήποτε κινήσεις και οποιαδήποτε μεταρρύθμιση γίνεται στο ασφαλιστικό να γίνει με κοινωνικό πρόσημο. Και αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν, λοιπόν, κύριε Χρυσοβελόνη. Το να λέμε όμως. Το να λέμε όμως. Ότι θα μειωθούν οι συντάξεις, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι και που έχει αποκλειστεί, νομίζω ότι δεν φοβίζουμε και τον κόσμο που μας ακούει. Δεν έχει αποκλειστεί. Έχει αποκλειστεί η μείωση συντάξεων. Και ο συνταξιούχος δεν ξεχωρίζει επικουρική, κύρια, μία σύνταξη. Και δίνεται η μάχη για τις επικουρικές συντάξεις, αλλά έτσι όπως παρουσιάζεται είναι σαν απαρίστατος δεδομένο ότι θα υπάρχει μείωση. Πάμε στον κύριο Λοβέρδο. Ναι, κύριε Υπουργέ. Πέρυσι τέτοια εποχή η κυβέρνηση ανατράπηκε μεταξύ άλλων και με συνθήματα που ήθελαν τη 13η σύνταξη να είναι εφικτή. Πράγματι, ο κύριος Στρατούλης και η κυβέρνηση εκείνη την εποχή ψήφισε τρεις κατηγορίες μέτρων ευνοϊκότερες από τις προηγούμενες. Το Μέιλ Χαρδούβελη. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Στρατούλη σε λίγο. Με πολύ χαρά θα τον ακούσω. Το Μέιλ Χαρδούβελη, που ήταν κατάπτυστο και επωνίδιστο και τι άλλο ήταν,
προέβλεπε από τις επικουρικές συντάξεις ένα έσοδο 300 εκατομμυρίων. Από το 1 δις που κοστολογείται, τα 300 ήταν από τις επικουρικές. Ήρθε η νέα κυβέρνηση, έδωσε. Μετά έγιναν όσα έγιναν. Τα πήρε πίσω αυτά. Ξεψηφίστηκαν αυτά τα ευνοϊκά μέτρα. Πήρε 450 εκατομμύρια από το ασφαλιστικό το 2015. 450. Συναποφάσισε την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Κάτι που δεν είχαμε διανοηθεί να το κάνουμε. Δεν το είχαμε ανάγκη. Υπήρχε στο Μεγαρδού. Σας παρακαλώ. Υπήρχε. Σας παρακαλώ. Αφού υπήρχε. Κάναμε, κύριε Πετρόπουλε, σας παρακαλώ. Και εγώ, έχω περάσει από τα κατατόπια του Υπουργείου, στο οποίο εργαζόσασταν και τα ξέρω τα θέματα. Δεν είχαμε, κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε 6 πηγές χρηματοδότησης, άντλησης χρημάτων από το ασφαλιστικό δηλαδή, πριν έρθει τώρα το σχέδιο νόμου Κατρούγκαλου. Πριν έρθει το σχέδιο νόμου Κατρούγκαλου. Τι θέλουν να κάνουν τώρα? Θέλουν να πάρουν ένα 800. Άντληση πόρων. Αυτό το βαφτίζουν ασφαλιστικό. Καταθέτει ένα προσχέδιο, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Σταθάκης. Ένα προσχέδιο που δεν είναι ίδιο με αυτό που θα κάνατε εσείς στη Βουλή, το οποίο δεν ξέρω τι θα είναι. Εγώ δεν παίρνω θέση. Θα είναι το Α, θα είναι το Β, θα είναι το Γ. Ξέρω πάντως ότι αυτό το προσχέδιο Κατρούγκαλου, αν ερχόταν αύριο το πρωί στη Βουλή, η πλειοψηφία δεν θα το ψήφιζε. Αυτό είναι ένα τάχα μου ασφαλιστικό, αλλά εισπρακτικό στην κεντρική του λογική, με κύρια πηγή τις αυξημένες εισφορές. Και αυξημένες εισφορές που κινητοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, αλλά και αγρότες, γιατί είναι τρελές, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι άδικες. Είναι τρελές. Δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη που να λες, αν ελεύθερη επαγγελματία, δικηγόρο, γιατρέ, μηχανική, ποιο είσαι, έχει 40.000 το χρόνο έσοδα, τα 20 είναι εισφορές. Για σένα. Για τη σύνταξή σου. Και για τα ταμεία σου τα υπόλοιπα. Αυτό είναι έξω από τα όρια της λογικής και γι' αυτό δεν θα περάσει. Δεν θα έρθει κάτι τέτοιο. Εκτιμώ ότι οι πηγές χρηματοδότησης δεν θα είναι κατά βάση εισφορές. Εμείς θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί σε αυτή την πορεία. Δεν θέλουμε να χρεωθούμε, κύριε Χατζηνικολάου, τον ένα χρόνο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας χρόνος ΣΥΡΙΖΑ με μείον ένα ανάπτυξη, δηλαδή 1% ύφεση, αντί για 2,9 ανάπτυξη του 2015 κατά τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 3,6 το 2016 κατά τις ίδιες προβλέψεις, αυτό είναι κόστος. Διότι, κυρίες και κύριοι, το ασφαλιστικό έχει έναν εξωτερικό παράγοντα πολύ μεγάλο και σοβαρό. Την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη επιτρέπει μεγαλύτερο αριθμό χρημάτων στα ταμεία από εισφορές και την δυνατότητα του κράτους να εκπληρώνει την κρατική χρηματοδότηση στο ασφαλιστικό. Αν αντί για ανάπτυξη έχεις ύφεση, και αν κυνηγάς τις επενδύσεις, κυνηγάς τις σκουριές, δεν σου αρέσουν. Κυνηγάς το επένδυση στον ελληνικό. Πήγα τα Χριστούγεννα για να δω το προσφυγικό. Δεν πήγα με ενδιαφέρον επενδυτικό, δηλαδή να δω τι γίνεται με την επένδυση. Πήγα να δω πώς είναι ο καταβλισμός και αν ήταν να ξεκινήσει η επένδυση, μπορούσε γρήγορα να λυθεί το προσφυγικό θέμα εκεί. Το μεταναστευτικό. Λίγοι είναι Σύριοι εκεί. Είδα ένα μικρό πρόβλημα μέσα στο χώρο, μεγάλο βέβαια με τις κλοπές γύρω-γύρω στους Δήμους, και αντελήφθην ότι αν η κυβέρνηση είχε σκοπό να μπει μπουλντόζα, θα έμπαινε. Δεν θα ήταν αυτό εμπόδιο. Και έτσι απευθύνθηκα στον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ. Και κατάλαβα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτή η επένδυση, στην οποία τώρα κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ που την κατήγγειλε, καλώς εχόντων των πραγμάτων και κατά τον τύπο της Δανίας και της Ολλανδίας, το Σεπτέμβριο ή τον Ιούνιο του 2017 θα άρχιζε κάποια δουλειά να γίνει, με τα δεδομένα τα δικά μας της Ελλάδας, 2020 και βλέπουμε. Αν αυτά δεν πάνε καλά, αν αυτά πηγαίνουν, αν αυτά τα κυνηγάμε, κάθε χρόνο θα έχουμε ανάγκη να λύσουμε το ασφαλιστικό. Γιατί θα είναι εισπρακτικό το θέμα μας, δημοσιονομικό και όχι ασφαλιστικό. Για να το κλείσω. Από τη δική μου πλευρά, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Με είπατε, αυτός είναι ο κοινοβουλευτικός μας τίτλος. Εμείς δηλαδή, Πασόκ Δημάρ. Να δούμε πόσο θα κρατήσει, γιατί βλέπω τώρα ότι ανοίγει χαρά νέα συζήτηση. Μια χαρά πάει το Πασόκ Δημάρ. Ακούω ότι ανοίγει νέα συζήτηση για νέο σχήμα, με νέο όνομα, νέα σύμβολα και νέα ηγεσία. Είναι πρόταση της κυρίας Γεννημάτα. Ναι, και είναι μια πρόταση την οποία έχουμε αποφασίσει ομόφωνα στο συνέδριό μας πέρσι. Μάλιστα, θεωρούσαμε το 2015 κατάλληλο χρόνο, αλλά έγινε το δημοψήφισμα, γίνανε οι εκλογές, δεν το προλάβαμε. Και είμαστε συνεπείς σε αυτό. Ομόφωνη η απόφαση είναι αυτή. Και έχει άξονα το πρώτο εξάμηνο του 2016. Και θέλουμε να πάει αυτό και θέλουμε να διευρυνθούμε. Μάλιστα, οι προτάσεις αφορούσαν και άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα, είναι ανοιχτές, αφορούν το πρόγραμμα. Μην το ανοίξουμε αυτό τώρα. Λοιπόν, εμείς θα τοποθετηθούμε. Αλλά για να τοποθετηθούμε, τοποθετείται η αντιπολίτευση με κριτική. Αυτή είναι η τοποθέτησή της. Αλλά στον 21ο αιώνα, κριτική χωρίς προτάσεις δεν γίνεται.
Άρα για τη σύζευξη της κριτικής μας και των προτάσεών μας σε πολιτικό επίπεδο, εμείς δεν πούμε στον κύριο Τσίπρα, δεν σε αφήνουμε να βγαίνεις από το σπίτι σου. Αυτά που μας έλεγε, γιατί είπε, αυτή η φράση είναι δική του, κύριε Βαρεμένε. Δεν θα σας αφήνουμε να βγαίνετε από τα σπίτια σας. Ήταν η φράση του, όταν μας κυνηγούσε. Και όπλιζε τον κόσμο με μίσος, ότι εμείς οι προδότες τα κάναμε αυτά επίτηδες. Είμαστε κακοί άνθρωποι και το κάναμε επίτηδες σε βάρος των εργαζομένων. Τώρα λοιπόν που είστε εσείς σε αυτή τη θέση, εμείς δεν θα σας πούμε αυτό. Θα σας πούμε και την κριτική μας, θα είναι οξία βέβαια. Και τις προτάσεις μας. Γιατί για το ασφαλιστικό, ακόμα και έτσι όπως το φέρατε, πάλι να ζητάμε δισεκατομμύρια, μπορεί να υπάρξουν και κάποιες προτάσεις σε θεσμικό ή άλλο επίπεδο που να είναι συμβολή, αν τις δεχόσαστε. Κύριε Λοβάρδο, αλλά μέχρι στιγμής, κύριε Λοβάρδο, ακούω, γιατί, μισό λεπτό, ακούω τα στελέχη του Προσωπικής Δημοκρατίας, όχι, να σας κάνω μία ερώτηση για να το ολοκληρώσετε. Ακούω λοιπόν τα στελέχη σας να λένε, δεν θα κόψετε καμία σύνταξη, μην τολμήσετε και κόψετε καμία σύνταξη. Μα πριν από μερικούς μήνες υπογράψατε το μνημόνιο, το τρίτο, που έλεγε ότι 1,8 πρέπει να περικοπεί. Πώς θα το κάνει λοιπόν και αυτό η κυβέρνηση? Και αρνούνται την αύξηση εσφορών. Μισό λεπτό. Και θα κόψει το 1,8 δισεκατομμύρια και δεν θα κόψει και καμία σύνταξη, ούτε επικουρική ούτε κυρία ταυτόχρονα. Πώς θα γίνει αυτό? Ναι. Εσείς επικαλείστε και επικαλούμε δηλώσεις της Προέδρου της ψηφοφορία... κυρίας Γεννηματά, η οποία λέει μην κόψετε καμία σύνταξη. Επικαλείστε την ψηφοφορία του Αυγούστου. Τις τρεις ψηφοφορίες που γίνανε τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο. Για να μείνει η χώρα στο ευρώ και στην Ευρωζώνη. Σαφές το 1,8 ότι θα κόπει. Ταυτοχρόνως λοιπόν πώς θα τετραπεί όπως αποδείχθηκε... όπως αποδείχθηκε κυρία Μακρύ, η παραμονή της χώρας στο ευρώ και στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μιλήσω λίγο με τους χώρους που μου αρέσουν πολλές φορές στην πολιτική. Ήτανε δοκάρι και έξω. Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι δοκάρι και μέσα. Η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη αποφασίστηκε από ό,τι το πολιτικό και κομματικό μας ρεπορτάζ θέλει τελευταίες μέρες πρώτη δημοψηφίσματος. Αν όχι το ίδιο βράδυ. Η πορεία ήταν άλλη. Και αν ακούσατε τον κύριο Στουρνάρα την περασμένη εβδομάδα, είπε ορισμένα πράγματα πολύ αξιόλογα από μη πολιτικής πλευράς. Απετράπη λοιπόν αυτή η πορεία. Για να μην γίνει αυτό. Και να μην έχουμε την Ελλάδα εκτός Ευρώπης, Ευρωζώνης και δορυφόρο της Τουρκίας, κάναμε μια προσπάθεια στη Βουλή, υπερβήκαμε τον εαυτό μας, ξεπεράσαμε, κυρία Μακρύ, όλες τις ταρεπορίες 5 ετών που είχαμε γίνει κατάπτυστα πρόσωπα και κατάπτυστα κόμματα από τους δημαγωγούς και τους ψεύτες, και είπαμε να στηρίξουμε τη χώρα, όχι να την κυβερνήσουμε, να τη στηρίξουμε, γιατί ο λαός μας είχε απορρίψει. Να τη στηρίξουμε να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Αυτό το νόημα είχε η ψήφος μας και στις τρεις ψηφοφορίες. Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε. Και όταν εξοδοτήσαμε τον κύριο Τσίπρα. Η κυβέρνηση θα βρει το 1,8 χωρίς να κόψει και καμία σύνταξη. Προσέξτε δηλαδή, τώρα. Πώς θα όταν γίνει βγήκαμε στον κόσμο, γιατί μετά διάλυσαν τη Βουλή και πήγαμε σε εκλογές, εμείς παραμείναμε σε αυτά τα οποία μη δημαγωγικά, αλλά πολύ σοβαρά, είχαμε προτείνει στους δανειστές όταν ήμασταν κυβέρνηση. Εμείς δεν είχαμε στο πρόγραμμά μας ούτε να ανοίξουμε το ασφαλιστικό, θα σας τα πει ο κύριος Στρατούλης αυτά. Ούτε να ανοίξουμε τις κύριες συντάξεις, να βάλουμε τέτοιο θέμα, ούτε. Δεν είχαμε εμείς τέτοιο θέμα στο τραπέζι, είτε από την πλευρά μας, είτε από τους δανειστές. Στηρίξαμε τη χώρα και ακούγαμε την κυβέρνηση να κερδίζει, εκλογές, με συγχωρείτε. Μην ερεθίζεστε. Τώρα μισό λεπτό. Αφήστε με να πω. Ασφαλιστικό ξέραμε όλοι ότι πρέπει να ανοίξει. Μισό λεπτό, κύριε Λοβέρδο. Κατά εξοχήν, εσείς το ξέρετε γιατί το χειριστήκατε κιόλας ως υπουργός. Έχουμε 3 εκατομμύρια εργαζομένους που πληρώνουν 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους και μάλιστα με συντάξεις μεγαλύτερες από ό,τι αυτή τη στιγμή είναι ο μέσος μισθός. Είναι έτσι ή δεν είναι? Είναι έτσι. Άρα λοιπόν, ασφαλιστικό θα ανοίγαμε. Πώς θα γίνει το μαγικό να ανοίγουμε και καμία σύνταξη και ταυτόχρονος να λυθεί και το ασφαλιστικό και να είναι και βιώσιμο για τα επόμενα 20 χρόνια. Θα ανοίγαμε στο μέτρο που η προοπτική της ανάπτυξης που είχε φανεί στα τέλη του 2014 και προβλεπόταν, ξαναλέω, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν θέλω να λέω από εμάς. Για να λέτε ότι είμαστε ψεύτες. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Είχαμε λοιπόν. Ναι, αλλά δεν είχε τότε προνοήσει για το ασφαλιστικό της. Και η απόρριψη του σχεδίου μας το 2001 κόστησε, όπως επανειλημμένα έχω πει, περίπου 50 δις στον ελληνικό λαό. Κάναμε την παρέμβαση το 10. Δεν υπήρχε θέμα στην Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2014, του 2015, με συγχωρείτε, θέμα κυρίων συντάξεων. Θέμα ασφαλιστικού. Υπήρχε η εφαρμογή του μηδενικού ελλείμματος της ρήτρας αυτής στις επικουρικές για άντληση 300 εκατομμυρίων. Γυρίσαμε στην ύφεση.
Κάναμε όλα αυτά που κάναμε πριν, σας τα πει κύριε Στρατούλη. Και τώρα, θα μας πείτε, κυρία Μακρύ, θα μας πείτε για να κλείσω, θα μας πείτε δηλαδή ότι εμείς είχαμε πρόβλημα επειδή στηρίξαμε τη χώρα μας τον Αύγουστο. Αυτή ήταν η ύψιστη πατριωτική ενέργεια. Κύριε Πετρόπουλε, πείτε από εκεί και πέρα, ανέλαβε μια κυβέρνηση με βάση την εντολή από το παράλληλο πρόγραμμα να φέρει άλλα πράγματα. Και αντί να φέρει άλλα πράγματα, έφερε αυτό το πράγμα που ούτε οι ίδιοι δεν το δέχονται στη Βουλή να το ψηφίσουν. Ναι, κύριε Πετρόπουλε. Ένα λεπτάκι. Ο κύριος Λοβέρδος, απορώ τώρα με την εμπειρία που έχει, πώς δεν θυμάται ότι η κατάργηση του ΕΚΑΣ προβλεπόταν από την 1η-1η του 2016 στο mail Χαρδούβελη. Και αν θέλει, ας το ψάξει να το θυμηθεί. Το δεύτερο είναι, γιατί η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν συμφωνεί, ας πούμε, για την αύξηση κατά μία μονάδα των εργοδοτικών εισφορών. Αν έκανε ένα απολογισμό και της δικής του θητείας και μετά της θητείας του κ. Βρούτση, οι τέσσερις μονάδες που μειώθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές δεν προσφέραν τίποτα ουσιαστικά. Και η ανεργία από το 20 στο 27 πήγε. Ίσα-ίσα που το ΕΚΑ έχανε ένα δίστο χρόνο. Κάτσε. Ωραίο θέμα. Τι ωραίο θέμα. Ωραίο θέμα. Ωραία ερώτηση. Σας την πενεύω την ερώτηση. Και σπέβδω να σας την απαντήσω. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που όταν αναλάβαμε ήταν από τις ακριβότερες στην Ευρώπη. Ήταν μέτρο αναπτυξιακό. Και πρέπει να προβληματιστείτε, κύριε Πετρόπουλε, πώς, παρότι το κράτος κανένας δεν τα άλλαξε, και μάλιστα γίνεται και χειρότερο κάθε χρόνο που περνάει απέναντι στην οικονομία, πώς ήρθε αυτή η ανάπτυξη στα τέλη του 2014 και προβλεπόταν 3% κοντά στο 2015 και στο 2016. Πώς ήταν η ανάπτυξη. Ένα από τα μέτρα, που βοήθησε πρώτον την ανάπτυξη και δεύτερον να δηλώνεται η εργασία και άρα να παίρνουμε εισφορές και όχι να κρύβεται η εργασία, ήταν ακριβώς. Ακριβώς και η μείωση των εισφορών. Τώρα, δεν ανέβασε η αύξηση, με συγχωρείτε, η αύξηση των εισφορών που πρότεινε αυτό το προσχέδιο είναι δύο ειδών. Το πρώτο είδος είναι το 1% στις εργοδοτικές εισφορές. Μπράβο. Κάτι το οποίο είναι σε αρνητική κατεύθυνση. Γιατί? Και ένας πολλαπλασιασμός παροξιστικός. Ωραία. Η πρόταση σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, κάτι που απορρίφθηκε από όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό είδατε και τις διαδηλώσεις που είδατε στον Ρόμο. Από ανθρώπους που δεν κατεβαίνουν στον Ρόμο. Για τις εργοδοτικές εισφορές. Άρα, κάποιο άλλο μέτρο, οι εργοδοτικές εισφορές απορρίπτονται ως αντιαναπτυξιακό μέτρο. Ναι. Η δε αύξηση, η ραγδαία, η παροξιστική στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών καταργείται επαγγέλματα. Καταργείται επαγγέλματα. Παίρνει από τον άλλον το 50% των εσόδων του από τη δικηγορία, από την ιατρική του. Παρακαλώ. Η κυρία Λιμπεράκη. Θα ήθελα να μερικές αλήθειες. Όχι, υπάρχει συμφωνία για το 1%. Μπορώ μήπως να χρησιμοποιήσω το λόγο που μου έδωσε. Ελάτε, κυρία Λιμπεράκη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω μερικές αλήθειες και κοινά γνωστά πράγματα, γιατί μιλώντας για το ασφαλιστικό παθαίνουν τα πολιτικά κόμματα μια τρομερή απώλεια μνήμης. Λοιπόν, το ασφαλιστικό δεν δημιουργήθηκε αυτόν τον ένα χρόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κάνει κακή διαπραγμάτευση, μπορεί να τα κάνει μουσια, μπορεί να διορίζει τα ξαδέρφια του. Αλλά πάντως το ασφαλιστικό δεν το δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα πολύ μακροχρόνιο πρόβλημα, το οποίο δεν οφείλεται ούτε στην ύφεση και την κρίση, ούτε στα ταμεία και τις κακές διοικήσεις. Είναι ένα διαρθρωτικό πρόβλημα που είναι γνωστό από τη δεκαετία του 90 και έχει να κάνει με την πυραμίδα των ηλικιών, και είναι ντροπή ότι ακόμα και τώρα, 6 χρόνια μέσα στην κρίση, τα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν ή κυβερνούν ή ελπίζουν να κυβερνήσουν, δεν τολμούν να πούν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτό που κάνει ο κύριος Κατρούγκαλος αυτή τη στιγμή, απορώ γιατί το αποποιείται με τόση ευδελιγμία ο κύριος Λοβέρδος, γιατί στην πραγματικότητα παίρνει τη λογική του νόμου Λοβέρδου Βρούτση και Κουτρουμάνη και τη φέρνει από το 26-30 στο 16-18. Αυτό αποδεικνύει τι. Βλέπουμε ένα φρικόδες πράγμα που πληρώνουμε όλοι τρομερές εισφορές και έχουμε συντάξεις οι οποίες θα δούμε το 18 πώς θα είναι. Και αυτό τι είναι. Είναι το πακέτο που εμείς, η περήφανη γενιά του Πολυτεχνείου, επιφυλάσσαμε για τα παιδιά μας που θα βγαίνανε στη σύνταξη σε 20 χρόνια. Τώρα λοιπόν που ήρθε σε εμάς, εκεί που κλαίαμε το μάτι στους συνομιλίκους και λέγαμε εσείς έχεις θεμελιώσει, εσύ θα βγεις πρόωρα, εσύ κάτι θα γίνει, μην ανησυχείς, τώρα ξαφνικά έρχεται κατά πάνω μας. Και αντί να πούμε το αυτονόητο ότι αυτό το σύστημα που είχαμε τέλειωσε, είναι μια σακαράκα λιμουζίνα
της, του περασμένου αιώνα, από αυτές που κυκλοφορούν μόνο στους δρόμους της Κούβας, στην Αβάνα, και που τρώει πολύ πετρέλαιο και που μένει στο δρόμο και που θέλει συνέχεια επισκευές και που τρώει βενζίνη και δεν χορταίνει. Αντί να αλλάξουμε λοιπόν το σύστημα για να πάμε σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο πιο οικολογικό, πιο ευκίνητο, πιο μικρό, συζητάμε τίνος οι παρεμβάσεις ήταν χειρότερες, απεχθέστερες, κάκιστες κλπ. Θέλω λοιπόν να πω, εμείς στο ποτάμι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές ευθύνες. Δεν έχει νόημα να κουνάμε το δάχτυλο και να λέμε όλοι φταίτε. Λέμε ότι τώρα, έστω τώρα την ίστατη στιγμή, αφού βλέπουμε ότι το σύστημά μας εξαντλήθηκε, ας πάρουμε μια απόφαση να πάμε σε ένα άλλο σύστημα. Αυτό που κάναν δηλαδή όλες οι ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία 20 χρόνια. Ένα σύστημα τριών πυλώνων, όπου θα έχουμε μια κρατική σύνταξη, η οποία θα είναι ασφαλώς και θα περιέχει το στοιχείο της αλληλεγγύης, θα διασφαλίζει ένα ελάχιστο που θα κρίνει. Φιλοδόρημα, λέει ο κύριος. Κοιτάξτε, Σεφτιανός. Εγώ επειδή θυμάμαι τη γενιά των 700 ευρώ που όλοι με τα βδέλη βγαίνουν τραγουδιστές που παίρνουν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κάθε βράδυ και λέγανε τα παιδιά μας παίρνουν 700 ευρώ. Τώρα τα παιδιά με μάστερς παίρνουν 650 στο χέρι, αν είναι τυχερά και βρουν δουλειά. Λοιπόν, αφήστε τώρα το φιλοδόρημα. Διότι το χειρότερο απ' όλα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι παίρνουν 300 ευρώ. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας αυτό. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι το φιλοδόρημα είναι πολύ σχετικό πράγμα. Και πριν αρχίσουμε να το σνομπάρουμε, ας δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα κρατήσει. Γιατί αν κάνουμε πως το ένα δεν μας αρέσει, το άλλο μας βρωμάει, ο ένας δεν το κατάλαβε, ο άλλος το λέει λάθος, θα ξαναβρεθούμε σε δύο χρόνια να θέλουμε πάλι πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση στο ασφαλιστικό και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί σας θυμίζω ότι από το 1992 αρχίσαμε να κάνουμε ασφαλιστικά μερεμέτια. Στην αρχή ήταν κάθε 8 χρόνια, μετά κάθε 6, μετά κάθε 4, όλο ένα και πιο συχνά. Η σακαράκα μας δεν μας βγάζει άλλο. Είναι καιρός να αλλάξουμε σύστημα. Πρέπει με γενναιότητα, ειλικρίνεια και διάθεση συνεννόησης να το συναποφασίσουν τα δημοκρατικά κόμματα. Μάλιστα. Πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουν μιλήσει δύο κόμματα ακόμα. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, όσον ώρα μιλάγατε, εγώ ανέβασα στο Twitter μου το mail Χαρδούβελη. Όπως μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε τηλεθεατής τώρα, δεν υπήρχε πουθενά κατάργηση του ΕΚΑΣ. Όπως σας δώσει. Από την 1η-1η-2016. Τη βλέπετε εδώ από το 2014. Το έχω ανεβάσει ολόκληρο. Τρία πράγματα προέβλεπε. Διατήρηση των ονομαστικών συντάξεων 15 και 16-17 στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή μια εφαρμογή της αύξησης που προέβλεπε ο νόμος Λοβέρδου. Ο νόμος προέβλεπε λόγω της αύξησης του ακατάργησης του χωρίου προϊόντος. Διασταυρώσεις μέσω του ηλίου. Και προέβλεπε το πάγωμα. Συνομίζει 35 εκατομμύρια στους πέραν διπλά επιδόματα. Και το τρίτο, περικοπές για αυτούς που πέραν συντάξεις μετά από τα 3 χρόνια το θάνατο. Κύριε Νικολάου, μας φλωμώσανε στο ψέμα. Ρωτήστε τον κύριο Σαρδίκητρο. Φλωμώσανε στο ψέμα την ελληνική κοινωνία. Τη φλωμώσανε στο ψέμα. Έλεγαν ότι τα 300 ευρώ σύνταξης που το κράτος την εγγυάται από 1η-1η του 2015 θα είναι η αποκλειστική σύνταξη που θα παίρνει ο κόσμος. Εξακριώναν τον κόσμο στον δρόμο. Και βγήκε και του τάπου ο Αλέξης ο Μητρόπουλος την Κυριακή. Και είναι χάρισμά σας, κυρίες και κύριοι. Ακούστηκε προηγουμένως στην εκπομπή ότι το email Χαρδούβελη προέβλεπε κατάρρευση του ΕΚΑΣ. Δεν το προέβλεπε. Το προέβλεπε, θα στο πω αμέσως. Ευτυχώς είναι γραπτό. Θα το πω αμέσως. Να κλείσω λίγο. Δεύτερον. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Λυπάμαι που λέτε ψέματα όταν μιλάει ένας πολιτικός στο τραπέζι και είστε δημοσιογράφος. Εγώ λέω ψέματα. Να το βρείτε, γιατί αν δεν το βρείτε, ενώ είστε υποτίθεται η κοινή γνώμη που εκφράζεται διημών, ψεύδεστε. Καθόλου. Να το βρείτε. Δεύτερο. Αν βρείτε τη φράση κατάργηση από 1η-16, σας ζητώ συγγνώμη. Βεβαίως, στο μεσοπρόθεσμο. Θα σου δείξω τώρα. Στο μεσοπρόθεσμο. Ναι, ναι, τώρα τα γυρίζουμε. Καθόλου δεν το γυρίζουμε. Να το βρείτε, εγώ θα σας ζητήσω συγγνώμη. Προβλεπόταν. Σας εκτιμώ και θα σας ζητήσω συγγνώμη. Να το βρείτε όμως. Λοιπόν. Άρα δεν προβλεπόταν, το άλλαξε τώρα. Από το mail Χαρδούλη στο μεσοπρόθεσμο, το καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι τώρα για να κερδίσουμε τυπώσει. Απλώ να εξηγήσω στον κόσμο. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έγινε το καλοκαίρι του 2014 κατά 5 μονάδες και το αμέσως επόμενο τρίμηνο, η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και είχε πολύ μεγάλη μείωση της ανεργίας. Άρα η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών λειτουργήσε υπέρ των ανέργων, υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μάλιστα. Και υπέρ της ανάπτυξης οικονομίας. Πείτε το, κύριε Πετρόπουλε. Λοιπόν. Διαβάζω εδώ πέρα κατάργηση. Εδώ πέρα, τι διαβάζετε. Κατάργηση του ΕΚΑΣ από 1η-1η-2015. Τι διαβάζετε τώρα, διαβάζετε την Αυγή. Τι διαβάζετε.
Αφήστε. Μιλάω τώρα με 4-5 ευρώ. Τρεις προβλέψεις είχε. Τρεις προβλέψεις. Τρεις προβλέψεις. Τρεις προβλέψεις είχε. Όχι, δώσε μου το Twitter, εσύ που διάβασα. Δώσε μου. Ωραία, δώσ' το. Το βλέπετε. Δώσ' το μόνο. Όχι, δεν το βλέπω τόσο μακριά. Ποιος είμαι. Κύκλο Βασιλιά, το βλέπω τόσο μακριά. Δώσ' το, δώσ' το. Ακούστε, κύριε Πετρόπουλε. Όχι, συγγνώμη, το θυμάστε, κύριε Σοφιανή. Υπήρχε αντιδότητα 15. Μαζί, παρακαλώ. Είχε κατάργηση. Μπορεί να είστε δημοσιογράφος Αυγής, αλλά παραμένετε δημοσιογράφος. Βεβαίως. Γιατί δεν κατάλαβα. Ποιο κομματικό. Ποιο κομματικό. Υπήρχε. Ακούστε, κύριε Χατζη Νικολάου, για να μην υπάρχουν εντυπώσεις. Υπήρχε πλήρης κατάργηση από πρώτη φορά του 16 του ΕΚΑΣ. Και είναι δημοσιογράφος. Αυτούς τους ψεύτες θα τους ολοκληρώσει. Υπήρχε από πρώτη φορά του 16 κατάργηση του ΕΚΑΣ. Και αυτό που διασώθηκε στη διαπραγμάτευση είναι το 20% θα φύγει τώρα και το ΕΚΑΣ θα διατηρηθεί μέχρι το 19 όταν θα αντικατασταθεί. Υπάρχει, είναι έτσι. Είναι έτσι. Εσείς δεν κάνετε να το κάνετε αυτό. Παρακαλώ. Να το κάνετε αυτό. Παρακαλώ. Η κυρία Χρυσοβελόνη. Η διευκρίνηση τώρα βέβαια δεν έχει αξία τόσο από ακούστηκαν εδώ. Γιατί μου εστάλει είναι η απόφαση δημοσιευμένη της κυβέρνησης από τον περασμένο Ιανουάριο, η μείωση των μετακλητών υπαλλήλων κατά 25%. Μάλιστα. Τώρα θα μου πεις, το λέω τώρα τι ώρα, μία ώρα το βράδυ, ακούσαμε. Ελάτε κυρία Χρυσόβελα. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ πέρα όλοι συμφωνούμε, παρά τις διάφορες διαφωνίες που έχουν ακουστεί, ότι το ασφαλιστικό, που άβλασε το εξοδοτικό, ήταν ο μεγάλος ασθενής. Επομένως, είναι γεγονός ότι το σύστημα δεν μπορούσε να προχωρήσει ως έχει. Διότι αν προχωρούσε έτσι, θα φτάναμε σε ένα σημείο που δεν θα μπορούσε πλέον το κράτος να χορηγεί συντάξεις. Λοιπόν, επομένως η λύση, συμφωνούμε ότι θα έπρεπε να γίνει, ότι πρέπει να γίνει μάλλον, μια αναδιάταξη, μια αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό είναι ή να γίνει περικοπή, να γίνει οριζόντια μείωση συντάξεις, κάτι που βεβαίως δεν μπορεί να συμβεί. Εξηγήσαμε τους λόγους και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ως προς αυτό. Ή να επιχειρηθεί να δοθεί μια διαφορετική λύση και μια διαφορετική διάσταση. Είναι αυτή που αυτή τη στιγμή επιχειρείται και παλεύει η κυβέρνηση διά του αρμοδίου υπουργού. Και να θυμίσουμε βεβαίως ότι, και θεωρώ ότι κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ θετικό, το γεγονός ότι ο υπουργός δέχεται παρεμβάσεις και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έρχεται και σε επαφή και με επιστημονικούς φορείς και κλάδους και με τους ελεύθερους επαγγελματίες και με τους συνταξιούχους, ακούει προτάσεις και προσπαθεί να κάνει βελτιώσεις. Και επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να δούμε ποια θα είναι η τελική μορφή, διότι για παράδειγμα γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι θα έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους διαφόρων επιστημονικών κλάδων τώρα και σε 2-3 μέρες νομίζω την Πέμπτη. Και επομένως ίσως και σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, ακούγοντας την πλευρά της αντιπολίτευσης και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ακούω ειλικρινά άναρθρες κραυγές, δεν ακούω μια συγκροτημένη πρόταση. Και υπό την έννοια αυτή, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα γίνει. Κύριε Γεωργιάδη, δεν σας διέκοψα. Έλεος. Από την αντιπολίτευση. Λοιπόν, κυρία Χρυσοβελόνη, ξέρετε ποιο κύριε Γεωργιάδη, δεν σας διέκοψα. Σεβαστείτε το δικό μου λόγο. Σεβαστείτε το δικό μου λόγο. Ξέρετε τι λέγατε εσείς προσωπικά και λοιπόν, ο πρόεδρος σας 5 χρόνια στην αντιπολίτευση. Σεβαστείτε το λόγο. Ξέρετε ότι κάνατε πορείες στη γερμανική πρεσβεία με τον κύριο Κουίκερ και να φύγει μέρικα από την Ελλάδα στιγμή, για να δω πρέσβης. Αυτή τη στιγμή μου έχει δοθεί ο λόγος. Δεν έχουμε πάθει ομαδικό Αλτσχάιμερ, κυρία Χρυσοβελόνη. Αν μη τι άλλο δεν είναι ευγενικό αυτό. Να μιλάτε για άνωθρο κραυγές στην αντιπολίτευση εσείς. Δεν είναι ευγενικό, κύριε Γεωργιάδη. Δεν είναι ευγενικό. Δεν είναι ευγενικό. Ακούστε να δείτε. Συγκροτημένη πρόταση από τα δικά σας τα χείλη και από το χείλη του προέδρου σας, του καινούριου προέδρου. Σας, δεν έχω ακούσει. Βέβαια είναι ακούτε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει αφήστε τον κύριο Καμένο. Αφήστε τον κύριο Καμένο. Λοιπόν, ότι έχει προγραμματιστεί μια προημερησία συζήτηση η οποία θα γίνει στη Βουλή και θεωρώ ότι εκεί θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε ποια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό και ποια είναι η πρόταση των υπόλοιπων κομμάτων. Έτσι ώστε το να θέμα δούμε είναι τελικά. Επί ποιου κειμένου θα τοποθετηθούν τα κόμματα. Διότι εγώ διαβάζοντας τον κύριο Σταθάκη στη Real News την Κυριακή, καταλαβαίνω ότι το κείμενο που στείλατε ως πρόταση πρόκειται να αλλάξει. Λοιπόν. Διότι μίλησε για αμοιβαίους συμβιβασμούς. Ωραία. Το πρόκειται όμως να αλλάξει, κύριε Χατζηνικολάου, το πρόκειται να αλλάξει όμως
πρόκειται να αλλάξει, δεν σημαίνει ότι πρόκειται να γίνει χειρότερο από αυτό που είναι τώρα. Γίνονται προσπάθειες να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις και βελτιωτικές παρεμβάσεις. Όταν το μήνυμα, αλλά... όταν το μήνυμα των δανειστών είναι ότι ζητήσαμε αγελάδα και μας έστειλαν γάτα, μάλλον προβλέπετε ότι θα αλλάξει αρνητικά. Σαφέστατα και υπάρχουν βελτιωτικές. Θα σας θυμίσω τι έγινε στην περίπτωση των κόκκινων δανείων από που είχαμε ξεκινήσει και πού καταλήξαμε. Και επειδή η συζήτηση ξεκίνησε μιλώντας και για τη διαπραγμάτευση και για την αξιολόγηση, θέλω να σας πω και εγώ ότι σαφέστατα πρέπει και η διαπραγμάτευση να προχωρήσει τάχιστα και η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί, διότι επιτέλους θα πρέπει αυτή η χώρα να πάρει μπροστά, μάλιστα, όπως πολύ σωστά προκάλεσε ο κύριος Σταγαλώτος στο δούνο του. Πάμε σε ένα break αμέσως μετά, κυρία Γαβρά. Το λόγο θα τον δώσω αμέσως μετά στο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Καρά. Απλώς να κλείσω τη φράση μου μόνο, ότι θα πρέπει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι εκπρόσωποι των θεσμών να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους κάποια στιγμή. Ο κύριος Στρατούλης είναι να τον καλησπερίσω. Ναι, γεια και χαρά σας. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Γεια και χαρά σας. Σε μερικά λεπτά, παρακαλώ για την υπομονή σας, θα ακούσουμε την παρέμβασή σας. Υπήρξατε Υπουργός Εργασίας, σήμερα μέλος της κοινωνικής ασφάλισης. Σήμερα μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η παρέμβασή σας. Να καλησπερίσω και τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, τον κύριο Παναγόπουλο. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Σε μερικά λεπτά θα είμαστε μαζί για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Και να καλησπερίσω και τον κύριο Χρήστο Πάσουλα, που είναι μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής του Συντονιστικού Μπλόκων Αγροτών. Καλησπέρα κύριε Πάσουλα και σε εσάς. Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε. Σπάσιμο, ε! Άσε τις βλακίτσες! Πες μου τι να κάνει. Πάρε στο 11888 για κλειδαράδες, ηλεκτρολόγους. Και όλα τα τεχνικά επαγγέλματα. Ε, ναι, έτσι. 11888, σούπερ αριθμός! Στα λιμάνια. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club, Κιβωτός Ονείρων. Συλλογή αφιέρωμα στο καλό ελληνικό τραγούδι. Πάμε, ακόμα σ' αγαπάω. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μαζί, μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Ο Μπρους Γουίλις και η Σιγκούρνη Γουίβερ σε μια καταιγιστική περιπέτεια. Ακόμη, ιστορικά θέματα, ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Σπάσιμο, ε! Άσε τις βλακίτσες! Πες μου τι να κάνει. Πάρε στο 11888 για κλειδαράδες, ηλεκτρολόγους. Και όλα τα τεχνικά επαγγέλματα. Ε, ναι, έτσι. 11888, σούπερ αριθμός! Ξέρουμε πού μεγαλώνει
και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Αυτό το Σάββατο στην αγορά, Βάγια Κοντίος. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, ένα συλλεκτικό CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Μαζί Economist, ο κόσμος το 2016. Οι προβλέψεις για τη νέα χρονιά. Αρθρογραφούν Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Αναστασιάδης, Κριστίν Λαγκάρτ. Και Rabbits, τα φοβερά κουνέλια ξαναχτυπούν. Αποκλειστικά στην αγορά, ο δεύτερος κύκλος της αγαπημένης παιδικής σειράς. Αυτή την εβδομάδα, άλλο ένα DVD με 6 νέα επεισόδια. Αυτό το Σάββατο, μην χάσετε την αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμη της αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Μην αργείς. Για ό,τι και αν χρειαστείς, πάρε στο 118 Σούπερ αριθμός.